hotel, you could say 10,000 times and it know. still wouldn't be enough. It fires me um, up, man. I love it. Say it one more time. Shake it back! <laughs> Does that feel good? Yeah. It rhymes. Woo. They're both verbs. It's awesome. Shake <Banglades> of and bake. Άλλο ένα επεισόδιο μέσα στα play-off, αλλά από αλλού το περιμέναμε το boom και από αλλού μα ήρθε. Τι boom στην κεφάλαιο μου ήταν αυτό. Πραγματικά. Τρελάθηκα. Χθε ήταν η πρώτη μέρα, ξέρω εγώ, είχα προετοιμαστεί για... Λέω, Λέω, μην του ε, παραπρίξω. Θα κάνω ένα τελευταίο post <laughs> για το roster. <laughs> ναι, για το season, πάμε στο season. <laughs> ναι, ναι, τι πιστεύω και τα λοιπά. Τρελό. Και ξέρεις κάτι. Είναι ρε φίλε πολύ. Δηλαδή, έχει πολύ ψωμί αυτή η κουβέντα. Και πάλι. Έχι, ναι. ξέρεις, όσο και να θέλουμε. Όχι να θέλουμε, βασικά. Αλλά. Εμένα, χαρά μου. Αυτό, όχι, θέλω να πω ότι. Είναι τρελή εξέλιξη. Είναι, είναι. Δηλαδή, αντικειμενικά δεν είναι. Είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στο NBA αυτή τη στιγμή εκτός ας πούμε των σειρών που τρέχουν πιο δυνατή αλλαγή ήταν αυτή χθε, ναι. ας πούμε παρά ένα παρά ότι έχασαν νίξ σίγουρα. Ναι. σίγουρα κοίτα δηλαδή κάτι το οποίο θα πειράσει περισσότερο οι σειρέ αλλάζουν, προχωράνε και τα λοιπά είμαστε στον πρώτο γύρο, ακόμα είμαστε νωρί, ενώ αυτό είναι mm -hmm. μια αλλαγή πολύ σημαντική για έναν πολύ σημαντικό οργανισμό για τους φίλους που δεν το έχουν ακολουθήσει ε, την επικαιρότητα. Ανανέωσε εσέ ή ο Τζελέι. Και καλά, <laughs> ε, Ο Ντάνι Έιντζ παρετήθηκε ε, από. Τι ήταν, General Manager. Ναι. Head of Basketball Operation. Μπράβο. Από του Celtics. Ο Μπραντ Stevens παρετήθηκε από προπονητή και ανέλαβε τη θέση που είχε ο Ντάνι Έιντζ ουσιαστικά. Ναι. Αυτό είναι το. Ήταν concept. ένα, το roller coaster ε, συναισθημάτων στα ναι. στις Watch Bombs, α πούμε. Ήταν ότι φεύγει ο Danny Ainge. Είναι το wow ναι. αυτό. Ο Brad Stevens, president of operations, yes. Ναι. Αλλά δεν θα κοτσάρει. Όχι. Ναι. <laughs> Παναγία μου. Ναι. Δηλαδή πέρασα και τα τρία στάδια. Και σα τα εκείνη τη στιγμή. Ότι, oh, ο oh, Brad Stevens, ξέρω εγώ. Και μετά, τι, δεν θα, ναι. θα είναι coach. Ναι. <laughs> Κοίτα, αν κουτσα, ρε, <laughs> θα ήταν χειρότερο. Όχι, όχι. Ναι. Δεν ναι. γίνεται να τα Η αλήθεια να κάνεις είναι ότι ρεαλιστικά. Δεν γίνεται να τα, ναι, τα δύο. Ναι. ε, Αλλά είναι. Γενικότερα έχει, έχει διάφορε προσεγγίσει αυτή η φάση. Αρχικά, εντάξει, ο Ντάνι Έιντ φεύγει. Τώρα έφυγε γιατί δεν πήγανε τόσο καλά οι προσδοκίε, α πούμε, όσο τα τελευταία χρόνια, όσο θα περίμεναν. Έφυγε γιατί είχε αυτά τα θέματα με την καρδιά, ότι είχε δύο επεισόδια που έπρεπε νομίζω να νοσηλευτεί και όλα και τελευταία και ήθελε... στα δύο playoff πίσω και δεν μπορούσε να πηγαίνει στα παιχνίδι. είχε πάθει η πάθη, ναι. καρδιά και προσβολή. Ναι, και ήταν ας πούμε λίγο ότι ξέρεις, έπρεπε να αλλάξει λίγο τους ρυθμούς της ζωής του κλπ. Βέβαια για αυτό ακούγεται τώρα ότι ο Ainge έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ryan Smith που είναι ο νέος owner των Jazz. Mm. Και ακούγεται ότι και καλά μήπως θα έχει κάποιο ρόλο στο front office εκεί. Να δούμε. Κοίτα, Να πάρει μια προαγωγή στις ρατσιστικές. Καζό μου Όχι, αλλά είναι... Μπορεί να μην είναι head. Δεν νομίζω ότι θα είναι πάλι και... Να έχει κάποιο συμβουλευτικό ρόλο, α πούμε, πιο χαλαρό. Καταρχήν κάτι το οποίο είναι σίγουρο και φαίνεται, είναι ότι δεν ήταν κάτι το οποίο αποφασίστηκε χθε και δεν το ξέρανε προχθές. Όχι, ναι. Δηλαδή... Αυτό ακουγόταν καιρό, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Σε αυτού που είναι μέσα προφανώ, όχι σε εμά. Δηλαδή, σίγουρα η τελική, η τελική απόφαση λένε ότι ήταν μετά το deadline, το τελευταίο. Ότι το ανακοίνωσε. Ναι, ότι τελικά σταματάει. Ε, και ύστερα υπήρχε μια διαργασία στην οποία τελικά αποφασίσαν ότι θα είναι ο Brad Stevens. Οπότε και ο Brad Stevens το ξέρει. Δηλαδή, έλεγε και ο ίδιο ότι δεν μπορούσα να το πω στου παίκτε μου. Και μέτρογε κιόλα να το ναι. μοιραστώ, γιατί ήταν φοβερή αλλαγή για μένα, αλλά δεν μπορούσα να το πω. Ναι. Οπότε αυτή η αλλαγή είχε γίνει εδώ και κάποιο διάστημα. Εμένα μου κάνει. Έτσι, όπω λειτουργούν οι Σέλτι. Κα... Κοίτα, συγγνώμη, θα σου πω. Ξέροντα αυτήν την αλλαγή εκ των υστέρων, η χρονιά που πέρασε κάνει περισσότερη λογική. Για μένα. Ότι να μην κάνω τι μεγάλε αλλαγέ, εγώ που θα φύγω. Όχι μόνο αυτό, ότι. Τι δεν κάνουμε το... μεγάλες μεγάλε αλλαγέ. Τι οτι... στο φούρνο. Ότι... είμαστε και λίγο checked out, ίσω γιατί τρέχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, ο Brad Stevens που τον έβλεπε ότι φέτο, σαν να είχε χάσει λίγο τον έλεγχο, ήταν λίγο και. Ξέρεις, ότι είχε ουσιαστικά δύο θέσει έτρεχε. Φέτο δεν ήταν. Ναι. ναι, δεν ήταν. Αλλά ετοιμαζόταν, το ήξερε εδώ ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είναι εύκολο να κρατήσει τη συγκέντρωσή σου, να πηγαίνουν όλα στραβά και να κρατά και τα ποδιτήρια και να είσαι και καλό κόου. Δεν γίνονται. Δεν δε γίνονται. ξέρω αν το ήξερε τόσο νωρί, δηλαδή εξ αρχή τη χρονιά. Ναι. Λένε οι φήμε αρκετά ότι τα τελευταία δύο χρόνια η φούσκα και αυτή η σεζόν ότι τον είχε πειράσει πολύ ψυχολογικά η όλη η πίεση, ας πούμε. Η προπονητική και η, ζωή ναι. ας πούμε, του προπονητή, α πούμε. Τη... Γιατί είναι και ένας τύπος ο οποίος πιστεύω ότι πολύ... Δεν δέχεται κάτι λιγότερα από την τελειότητα, οπότε νομίζω ότι... Και είναι και ένας τύπος που δεν νομίζω ότι του αρέσει να είναι τόσο ξέρεις, σε μια θέση που να... Τον βλέπουν όλοι να είναι, ξέρεις, όλα τα φώτα πάνω του να είναι. Σίγουρα λάτρευε την προπονητική. Δηλαδή, σαν coach, σίγουρα τον λάτρευε. Ναι. Αλλά υπάρχει ένα κομμάτι του το οποίο Εντάξει, και δεν ξέρω την οικογένειά του, αν αμφιβάλλει. Αυτό λένε, κάτι ότι είναι πολύ οικογενειάκι. Κοίτα, αυτό είναι το μεγαλύτερο σοκ. Δηλαδή ότι σταματάει ο Ντανιέτζ δεν ήταν σοκ. Ναι. Ότι Σοκ ήταν ότι οι η... Σέλιξ δώσαν τη θέση στον Στίβεν, και θα το συζητήσουμε αυτό. Mm -hmm. Αλλά το μεγαλύτερο σοκ είναι ότι αποφάσισε ένα από του καλύτερου προμηθευτέ στο NBA, στα 44, <laughs> ότι τουλάχιστον προ το παρόν, γιατί ποτέ δεν ξέρει. Και ότι ο οποίο ήταν και ο 36 χρονών. Ναι, ναι, και... πολύ μικρό. Ναι. Ήταν. Θυμάμαι έναν νεότερο τύπο που έπαιζε yeah. ο Γκαρνέτ στο Brooklyn ήταν πιο νέος ο Μπρατ. Yeah. Τότε ήταν ο πιο νέο προπονητή. Ε, οπότε ήταν αρκετά σοκαριστικό αυτό. Ναι. Yeah. Θέλει να τα πάρουμε ένα. Δηλαδή να πούμε, ο Ντάνι Έιντ αποχώρησε. Uh -huh. Ωραία. Σαν μία. Α πούμε πρώτα για τον Ντάνι. Uh -huh. Οι περισσότεροι νομίζω έξω από το που δεν υποστηρίζουν του δεν τον έχουν σε ιδιαίτερη συμπάθεια. Κοίτα, ε... Ούτε εγώ τον έχω σε ιδιαίτερη συμπάθεια. Ναι, και νομίζω ότι δεν είσαι εξαίρεση. Νομίζω ότι αρκετοί δεν συμπαθούν τον Τόνι Έιτ. Σαν περσόνα όμω. Ναι, γιατί πιο πολύ έχουμε την εικόνα που κουβαλάμε. Τη περσόνα του παίκτη που ήταν ο τύπο. Ναι. Ο πιο... Αλλά δεν είναι ότι και σαν προπονητή, α πούμε. Ε, σαν συγγνώμη. Ε, σαν τζένερο, αναγκαστικά δεν μπορούσε να είναι και πολύ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν, δεν είναι, ξέρει. Τον Λόρεν Φρανκ, α πούμε, τον συμπαθώ όταν να τον βλέπω. Ναι, βλέπει κάτι άλλο. Ε, ο Ντάνι πάντα μου βγάζει. Ξέρεις, πω, ωραία, καλό δουλειά του, δεν λέω όχι εγώ και τέτοια. Πάντω είχε πολύ καλέ προσωπικέ σχέσει. Ναι. Με του περισσότερου. Δηλαδή, ακόμα και παίκτε που έχει δώσει σε trade, όπω ο Πέρκιν, α πούμε. Ναι. Έχουν τρομερά καλέ σχέσει. Και με πολύ. όλο τον οργανισμό Εντάξει. και με δημοσιογράφου και με. Δεν νομίζω ότι ήταν κακό στι προσωπικέ του σχέσει. Πιστεύω ένα λίγο μαλάκα. Νομίζω ότι αυτό είναι η αίσθηση ναι. αυτού που δεν τον ζει. Ναι, οκ, okay, μπορεί. Αυτό. Αλλά πέραν τούτου, το οποίο είναι ένα κομμάτι άλλο, το οποίο βέβαια ανάλογα ποια ήταν η αλήθεια, επηρεάζει πολλέ φορέ και τα negotiation ναι. και όλα. Νομίζω πιστεύω ότι. Πιστεύω, είναι... να σου πω βασικά ναι. το πιο βασικό. Πιστεύω αυτό αρχικά εγώ και πιστεύω ότι το narrative ήταν αυτό. Ο μπορεί. Το narrative το ναι, προκαλεί. Θε να, να είναι στο NBA, θε να είναι στα media, θε να είναι στου ναι. παίκτε. Πιστεύω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύαν αυτό. Ναι. Το οποίο δεν είναι καλό. Εγώ αυτό που διαβάζω από άρθρα είναι ότι περισσότεροι πιστεύουν ότι ήταν από του καλύτερου GM. Στο... Άλλο αν. Ότι ήταν από του καλύτερου GM. Α αυτό. Το αν θεωρούσαν ότι είναι και μαλάκα. Ναι, είναι ένα αυτό άλλο. Ε, και εδώ έρχεται στο κομμάτι τη δουλειά του. Mm -hmm. Που νομίζω αδιαμφισβήτητα ήταν ένα καλό GM. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πραγματικά χαζό να πει κάποιο ότι δεν, είναι, δεν ήταν ένα καλό GM. Θα σου πω. Τώρα, άμα θα έρθει κάποιο να πει ότι ήταν top 3, ας πούμε, στο διάστημά του. Ήτανε top 10, ήταν πιο κάτω δεν ήταν. Κοίτα, όλα για μένα το παν είναι τι ορίζουμε ως καλός, κακός, πετυχημένος, αποτυχημένος. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Αν ο ορισμός είναι, δηλαδή χθε, τώρα πάμε λίγο παρακάτω, αλλά δεν πειράζει, έγραψα ένα tweet ε, που ναι. είπα ότι. Δεν το καταλάβανε ότι είναι ηρωνικό, ε. Ναι, αυτό. αυτό δηλαδή έγραψα ότι οι 10 πετυχημένοι, πιο πετυχημένοι προπονητές... οι 10 πετυχημένοι προπονητέ στο NBA τα τελευταία 20 χρόνια είναι αυτοί. Και είπα του 10 προπονητέ, ξέχασα τον NERS ε, που έχουν πάρει πρωτάθλημα. Ναι. Και... Θέλοντα και... προφανώ. Εγώ το είπα αποκλει... με άκρα <laughs> ηρωνική διάθεση. <laughs> και έγραψα ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι αποτυχημένοι. Ναι. Εγώ δεν είπα με άκρα ηρωνική διάθεση. Με το loser ναι, ναι, ναι. στι κλάδε του Λεμπρόν και τέτοια. Ε, ναι, γιατί είχα βάλει ότι ο Τάι Λου ας πούμε, είχε το Λεμπρόν και ο. Ο, ο, Ντοκ νομίζω. Ο Ντοκ είναι loser. Ναι, ναι. Οπότε ουσιαστικά αυτή είναι πετυχημένη, αλλά είναι και λίγο αποτυχημένη. Ναι, ναι. Ε, οπότε ουσιαστικά οι προπονητέ που είναι πετυχημένοι είναι 8 ναι. τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι αποτυχημένοι. Ναι, ναι. Πάρα πολύ το πήρανε ότι. Ναι, αυτό, μπράβο, ξέρω, καλά τα είπε. Ενώ εγώ είχα τρελά αιρονικιά να το έγραφα. Αυτό δείχνει και λίγο την αντίληψη του κόσμου. Του πόσα πρωτάθληματα πήρε στα 15 χρόνια, αυτό είσαι. Αν το κριτήριο το απόλυτο είναι. Ότι πήρα το πρωτάθλημα, πέτυχα. Δεν το πήρα, απέτυχα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό το κριτήριο. Ναι, ούτε εγώ. Μα είναι και. Δηλαδή, με αυτή είναι τη αντικειμενικά λάθο κριτήριο, ρε παιδιά. Είναι αντικειμενικά λάθο κριτήριο. Με αυτή τη λογική. Δεν μπορεί έτσι... να κάνει κάτι τέτοιο, να έχει εσύ. Το τον αυτό λεμπρόν, α πούμε, που θα σου καπαρώσει μια θέση του τελικό τα τελευταία 15 λεπτά. Εν τω μεταξύ, ξέρει τι είναι αυτό που με τρελαίνει. Δηλαδή, με τρελαίνει ότι α πούμε το επιχείρημα του λεμπρόν πάει both ways. Γιατί σου λέει ο ένα. Ε, α, άσχετο που το πήρε. Άσχετο που δεν το πήρε. Ναι. Άσχετα ναι. αν είχε τον λεμπρόν απέναντι. Δεν έχει σημασία, είσαι άσχετο. Αν το πάρει. Καλά, ρε Μαλακίδη στο λεμπρόν. Είναι δυνατόν να αυτό, μην το πάρει. Δεν, είναι, δη, δεν κερδίζει. Δεν κερδίζεται κάπω. Το μόνο είναι να κερδίσει το λεμπρόν. Εκεί κερδίζει ότι είσαι καλό. Ισχύει. 100% αυτό. Και μην το κάνει <laughs> με υπερομάδα. <laughs> ναι, και ο άλλο να είναι μόνο του. Γιατί <laughs> <γεντίο>, ούτε εκεί. Και... Αν και εκεί την τρώει ο λεμπρόν μετά. Ότι καλά, είσαι τόσο καλό, έπρεπε να του κερδίσει. Τέλο πάντων. Και τα δύο. Αλλά όλα αυτά είναι νομίζω αυτό το λάθο του. Βλέπουμε μόνο, μόνο το ποιο το πήρε στο τέλο και ότι δεν ναι, υπάρχει άλλη καλή δουλειά, α πούμε. Ναι. Δηλαδή, δε, δεν δε μπορεί να έχει έναν πετυχημένο. Θέλω να σου πω δύο, δύο πετυχημένου, Δηλαδή, και αυτό μου πήγε στο τελικό. Δεν γίνεται να έχει δύο πετυχημένου προπονητέ μόνο στο NBA τη χρονιά. Δεν ναι. 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 ναι, γίνεται. Δεν γίνεται. Προφανώ. Δεν γίνεται. Ούτε μπορεί να έχει δύο παράγοντε μόνο πετυχημένου. Δεν γίνεται. Και... Δεν σημαίνει ότι όλοι είναι πετυχημένοι. Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Ναι. Και υπάρχουν κριτήρια για να το αξιολογήσει. Και για μένα ο Ντάνι Έντς πέτυχε τρία, τρία πράγματα. Δηλαδή, πέτυχε να φτιάξει την πρώτη ομάδα, η οποία ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Mm -hmm. Πήρε το πρωτάθλημα το 2008, την πρώτη τη χρονιά mm -hmm. που συστάθηκε. Πιστεύω θα μπορούσε να. Δηλαδή, έφτασε το Game 7 του 2010, σχέτω τώρα. Δηλαδή, είχε το τραυματισμό του Γκάρνετ. Έφτασε το 12 το Game 7 την ομάδα του Big 3 του Τριάννη. Ήταν το μια πήρα ομάδα που ήταν. Μια πάρα πολύ καλή διακριτήρια <σχεδικ> ομάδα. <σχεδικ> του η οποία πήρε και ένα πρωτάθλημα. <σχεδικ> και έφτασε και ένα τελικό. Και ύστερα κατάφερε ένα φανταστικό trade που τον έβαλε σε θέση να μπορεί να φτιάξει μια δεύτερη ομάδα μετά. Το οποίο είναι το πολύ δύσκολο. Σωστό. Οπότε την κατάλληλη στιγμή κατάλαβε πότε πρέπει να λήξει. Και ύστερα, εδώ αρχίζει μια συζήτηση. Δηλαδή αυτό είναι το αδιαμφισβήτητο νομίζω, η πρώτη ομάδα. Mm -hmm. Νομίζω ότι είναι αδιαμφισβήτητο το πόσο φοβερό find είναι ο Steven σαν προπονητή. δεν περίμενε τη μέρα που θα έφευγε τον ότι θα ήταν ο Brad Steven. Οπότε ήταν ένα top 10, α το βάλουμε εκεί προπονητή τα τελευταία 8 χρόνια, ένα find που κανένα άλλο δεν τόλμησε να παρει mm -hmm. Ο οποίο, αν τώρα αποδειχθεί και καλό στην καινούργια θέση, πάλι ήρθε στον, στον οργανισμό, των σελτιξ ναι. εξαιτία του ντανι ναι. Ύστερα η πιο σημαντική νομίζω παρακαταθήκη πέρα από και μετά θα δούμε τις επιτυχίες ή αποτυχίες των ομάδων του είναι ότι κατάφερε να ντραφτάρει τον Datum και τον Jalen. Αυτό έχει, έχει μεγάλη αξία να το συζητήσουμε γιατί Και το, πόσο δύσκολο το, νούμερο έτσι. Ένα, το νούμερο ένα κριτήριο επιτυχίας-αποτυχίας δεν είναι να πάρεις το πικ. Όχι μόνο αυτό. Δεν είναι καν αν θα βρεις το 15, το 16, το 20 το πικ το τέτοιο. Αυτό είναι λέω κάποτε θα σου βγει κάποτε δεν θα σου βγει. Το εντάξει, θέμα αν, είναι αν... όταν θα πάρει το 1, το 2, το 3, το 4, το 5 να διαλέξει το στο παίξιμο. Αυτό αυτό, αυτό αυτό είναι το θέμα. Και για μένα το έκανε τρει φορέ. Δηλαδή και με τον Smart ήταν ένα πολύ καλό pick το 6. Ναι, αλλά τώρα δεν θυμάμαι με το θυμάμαι τον draft του Smart, για να σου είμαι ειλικρινή. Ναι, αλλά... αλλά ακόμα και αυτό. Δηλαδή το δίθυμάμαι στον draft. Μπορεί κάποιο να βρει καλύτερα picks πιο κάτω, αλλά δεν είναι. Σημαντικό είναι να κάνει hit. Δηλαδή μπορεί ο άλλο να σπει. Εντάξει, εγώ πήρα τον Γιάννη στο 15. Άρα όλοι οι άλλοι από το 1 στο 14 είσαι Ναι. Αλλά δεν πάει έτσι. Δηλαδή μπορεί να πάρει μετά έναν Μπένετ, μπορεί να πάρει έναν δηλαδή, που θα είναι πραγματικά στο rotation. Για να δούμε λίγο. Τα 10 πρώτα picks εκείνη του draft του 2014. Άντριου Ουίγγιν, Τζαμπάρι Πάρκερ, Τζοέλ Εμπίτ, εντάξει. Άρων Γκόρντον, εντάξει. Ντάντε Έξαμ, στο 5. Ο, ο, ο Σμάρτ στο 6. Τζούλι Ράντλ, στο 7. Στάουσκα, στο 8. Νόα Βόνελ, στο 9. 10. Ο Έλφρυντ Πέιτον. Το 13 ο Λαβίν. Δηλαδή κάτω μπορεί να ήταν και ο Γιώκητ, νομίζω. Ήταν. Ο Γιώκητ του 41, ναι. Εντάξει τώρα δεν. Ναι, ναι. Αυτό πρέπει να καταλαβαίνουμε. Αυτό πρέπει να Δεν σημαίνει ότι άμα θα έπαιρνε το Γιώκητ στο 6. Ήταν ξεκάθαρα ένα πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλό πικ. Και πέρα το πάρα, πάρα πολύ καλό πικ του Smart, κυρίω το, πικ του Tatum. Του και του Jalen Brown. είναι τρομερέ επιτυχίε και δεν ήταν δεδομένο. Δηλαδή το δεδομένο στο 1 ήταν ο Σωστά. Έτσι, Όλοι λέγανε για τον Φουλτς εκείνο το καλοκαίρι. Στο 2 θα μπορούσαν να τον πάρουν οι Lakers, πήραν τον Λόνζο. Και πήρε ε, ο, κατάφερε να κάνει και trade down ο Αιντς να τον πάρει στο 3 και να πάρει και τον Ρόμιο Langford την επόμενη χρονιά. Και ο Τζέιλεν Μπράουν στο 3 γιουχαρίστηκε <laughs> όταν έγινε η στιγμή του πικ, γιατί επίση δεν θεωρείται ότι ήταν για να είναι τρίτο πικ. Οπότε mm -hmm. είναι φαντα, φανταστικά τα hits αυτά. Είναι ένα superstar και ένα all star εν πιθανώ και κάτι παραπάνω που τώρα που φεύγει ο Ντάνι Έντσι του μένει παρακαταθήκη. Ειδικά αναφέρω πάλι του 10 για τη χρονιά του draft του Τζέιλεν του που είναι Μπεν Σίμον πρώτο, ο γκραμ δεύτερο, Τζέιλεν Μπράουν, μετά Dragon Bender, Κρι Ντάν, Μπάντι Χιλτ, Τζαμάλ Μάρεϊ, Μαρκή Κρι, ο Ιάκο Πόλτλ, Θον Μέικερ, Σαμπόνι. Τόριαν Prince, Παπαγιάννη mm. κλπ. Και, και Άρα καταλαβαίνουμε πόσο, πόσο, πόσο πετυχημένα. Αυτά, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι underrated νομίζω. Ω προ το ότι όταν θα πάρει το καλό πίκρο να, να πάρει το σωστό παίκτη. Ναι. Και το έκανε, ε, και το έκανε όλε τι φορέ Διάνα. Αυτό. Πραγματικά. Ε, τώρα. Όντω πρέπει να μπούμε και στην κουβέντα για τα mid-round picks, α πούμε, first round ναι. round κλπ. Ότι εκεί κάποια του κάτσανε, κάποια νομίζω... δεν του κάτσανε. Αυτό. Ε, και αρκετά δεν πάει. του κάτσανε και νομίζω αρκετά του κάτσανε. Έτσι όπω τα βλέπα, ήταν σαν τι μισέ το πετύχαινε, τι μισέ το πετύχαινε. Απλά ξέρει, χτίζει το μυαλό σου. Υπάρχουν οργανισμοί, ρε παιδί μου, που βρίσκουν παίκτε. Πολλοί. Οι Nets βρίσκανε, οι Spurs βρίσκανε, οι Raptors βρίσκανε. Οκ. Okay. Χτίζει το μυαλό σου όμω αυτό και νομίζω ότι κάθε πικ που έχουν κάνει αυτοί έχουν, έχει βγει. Δεν είναι έτσι. Και αυτό ισχύει. Δεν είναι έτσι. Όντω, κάποιου παίκτε που βρήκανε οι Celtics, α πούμε, δεν, δεν πήγανε καλά. Ο Γιαμπουσέλε. Ο... Πολύ. Ο Τζέιμ Γιάνγκ ήταν εκεί που πήγε. Ο, ο Τζέιμ Γιάνγκ, ακριβώ. Πολύ. Πήγανε Φαμέλο. και άλλοι όπω ο Ροζίερ, α πούμε. Που πήγανε πολύ καλά. Ναι, μα έγραψαν χθε δηλαδή, και ο Τόνι Άλεν. Δηλαδή, πολύ καλή παίκτε. Ο, ναι. ο Ρόντο, ο Αλτζέφερσον, ο Τζεφ Γκριν. Όλοι αυτά είναι δικοί του παίκτε. Τώρα ο Ρόμπερτ Βίλιαμ, από του πιο προσδοκού που είναι στο 27. Γενικότερα, εκεί ήταν λίγο εντάξει, είναι να σου κάτσει λίγο και ο τζόγο. Σε αυτό το κομμάτι νομίζω δεν είχαν τόσο θέμα. Εντάξει, κάποιο πέτυχε, αλλά κάποιο δεν του πέτυχε τώρα. Δηλαδή, τι να, ξέρεις, δεν, είναι, είναι πολύ δύσκολο. Και όσο περνάει ο γίνεται ακόμα πιο δύσκολο αυτό. Δηλαδή το λέγαμε ότι το να προβλέψει λίγο. Δηλαδή, κοιτά το potential περισσότερο, κοιτά λίγο. Σιγουριά, τι θα σου κάτσει, ξέρεις, τι ψάχνει η ομάδα σου. Ξέρεις, όλα είναι λίγο, είναι λίγο τζόγο ναι. το draft. Προφανώ calculated jokes, υπολογισμένο. Όχι ναι. ότι πάμε και διαλέγουμε ποιον να είναι. Σε αυτό νομίζω, δηλαδή στα πρώτα πήγε τρένο. Στα υπόλοιπα οκ. Okay. Okay, ε, δεν ήταν ο καλύτερο, δεν ήταν ο χειρότερο. Μετά, εγώ αν έπρεπε κάτι να πω είναι ότι δεν είχαν, είχαν οι Celtics κατάφεραν να πάρουν πάρα πολλά assets και δεν μπόρεσαν ποτέ να κάνουν να ομαδοποιήσουν αυτά τα assets να τα κάνουν κάτι καλύτερο. Αλλά ήταν πάρα πολύ άτυχοι στα δύο picks τα ψηλά που τα είχαν που ήταν τον Kings και τον Grizzlies. Mm. Έτσι που κάτσανε σε χρονιές που πήγανε πολύ καλά και οι δύο και έγιναν πιο χαμηλά. Mm. Αλλά υπάρχει και το αντίλογο σε αυτό ότι εντάξει φίλε θα μπορούσε να τα έχει δώσει και νωρίτερα, να μην περιμένει εκείνη τη χρονιά. Ναι, ναι. Εκεί ε, είναι πάλι το κόμμα του ναι. Ρίσκαρο. Εκεί ήταν λίγο δηλαδή ότι δεν ρίσκαρε, νομίζω. Όσο, ξέρεις, το πήγαινε πιο σίγουρα. Mm. Το οποίο μου κολλάει έτσι όπω τον κρίνω, σαν χαρακτήρα. Στέντι. Ναι, και αυτό που ήταν σαν back δεν ήταν αυτό που θα σου έδινε, ξέρεις, ότι πάμε τώρα ρέστα. Βέβαια, με τον Καρνέτ, α πούμε, και τον Άρνου, το έκανε. Τότε, τα κατάφερε Η δεν μεγάλη διαφορά είναι, με, είναι ότι είχε μια ομάδα έτοιμη ναι, Με Ναι ε, Δηλαδή και όταν τελείωσε η ομάδα του Καρνέτ Πάλι το έκανε Γιατί ναι. ήταν η στιγμή να το ξυλώσει ναι. Αυτό είναι το ένα Και το δεύτερο είναι ότι Νομίζω Ότι για αυτούς που ήταν Εκτός Βοστόνης Η κουλτούρα των Celtics Τους παίκτες Δεν ήταν ε, Τόσο ελκυστική για τη διαχείριση Superstar. των Superstars, ναι. Δεν ξέρω αν είναι η διαχείριση ή αν είναι το η προσέγγιση. Σαν τον Καουάι στους σπέρς. Αυτό δεν λες. Περίπου. Όχι. Λέω ότι αν ρώταγες τους περισσότερους Superstars του NBA ψήνες να πας να παίξεις στη Βοστόν, για τον Danny Ainge. Ναι. Πιστεύω θα σου έλεγαν μάλλον όχι. Κοίτα, δεν θεωρώ όμως. ότι είχε χτίσει μια κουλτούρα να σου πω. για του εκτό. Δηλαδή δεν λέω ότι αυτοί που ήταν με στην ομάδα ότι δεν ναι. ψινόντουσαν. Τώρα, όντω τα τελευταία χρόνια είχαν και τέτοια περιστατικά, αλλά εντάξει. Τώρα ήταν και ο Καϊρή, ξέρει που ήταν μέσα σε όλα αυτά. Ε... Το θέμα και είναι το μετά πούμε... χάθηκε λίγο η μπάλα, νομίζω. Δύο φορέ συνεχιχόμενε τα τελευταία χρόνια, αλλά εκεί νομίζω, και αυτό θέλω να το δούμε στο μέλλον, ότι έχει να κάνει ο Μπρατ Στίβεν mm -hmm. ότι ο καλύτερο free agent τη μία χρονιά που ήταν ο Χόρφορντ ήρθε στου Έλτιξ και κυρίω ο καλύτερο free agent τη επόμενη χρονιά που ήταν ο Χέιγορντ ότι ήρθε στου Έλτιξ. Είναι μια επιτυχία και έτσι οι δύο front όμως έφυγαν μετά. Ναι, αλλά α πούμε, λέμε έφυγαν. Ειδικά για αυτού του δύο. Θα μου πει Δεν το υπάρχει Horford. λογική Ford. το να μείνει. Δηλαδή, έπαιξε ο Χόρφορντ, του έδωσαν οι 76 30 εκατομμύρια. Δεν θα του τα δώσει. Δηλαδή, πώ να μείνει, να πει ότι θα πάρω λιγότερα. Ναι, κοίτα, οι Σέλτιξ ήταν πάντα σε αυτό που και λόγω του Μπρα Στίβεν επειδή είναι καλό που μου ο Μπρατ Στίβεν, ότι το overachieving που έκανε ο Μπρατ Stevens δημιουργούσε μεγαλύτερε προσδοκίε στου Celtics και δεν μπορούσε να πατήσει σκανδάλι μέσα στη χρονιά και να πει ότι πιστολιάζω. Ας πούμε τη χρονιά και στέλνω το Χόρφορντ και παίρνω κάτι. Ναι. Όταν είναι στα καλά το Χόρφορντ. Ναι. Για να πει ότι δεν τον χάνω, αυτό λέω. Με το Χόρφορντ συγκεκριμένα, δηλαδή αν είναι κάτι να καταλογίσουμε, πιθανώ νομίζω δεν το είδα να έρχεται ότι κάποιο θα του δώσει 30 ναι. εκατομμύρια. Ναι. Γιατί εκεί τον χάνει για το τίποτα και ισχύει ναι. αυτό. Αλλά να του τα έδινε εσύ για να το μάτσαρε θα ήταν σίγουρα. Δεν δεν, δεν, δεν το συζητάμε. Και αντίστοιχα ο Χέιγορτ, το να έχει τέταρτο παίκτη το Χέιγορτ, όταν σωστά έχει δώσει προτεραιότητα, έτσι όπω έχουν πάει τα πράγματα και με το πόδι του Χέιγορτ κτλ., ότι ο οργανισμό μα, το μέλλον μα είναι ο Τέιτουμ και ο Μπράουν. Και ο Χέγουρτ δεν ήθελε αυτό το πράγμα και ήθελε και πολλά λεφτά, ε, θα έφυγε. Κοίτα, ε, το ε, ε, θέμα είναι σλο... πάλι α... να μην τον έχανε για, για, το τίποτα. Αυτό, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά εμένα δεν Όχι, είναι τόσο το πρόβλημα. Δηλαδή αυτό είναι δευτερεύον πρόβλημα λίγο. Νομίζω ότι το πρωτεύων ήταν ότι όντω υπήρχε. Τώρα θέλει επειδή ήταν αυτό από αυτό με τον Ναζάια Τόμα. Ναι. Θέλει επειδή ήταν, δημιουργήθηκε μια εικόνα και μετά αυτή η εικόνα. Τώρα ξέρει, είναι αυτό που λέμε, μας σου βγει το, μάτι", το, το όνομα. όνομα ναι, ναι. Ε, τέτοιο... Νομίζω ότι εκτό ε, Βοστόνη. και νομίζω αυτό ήταν το κυριότερο πλήγμα. στην τέτοια του Έντζα, στην Νομίζω ότι εκτό Βοστόνη. Είχε, δεν είχε καλή εικόνα ο οργανισμό στου παίκτε. Ναι. Όχι στου GMs. Οι GMs σίγουρα τον είχαν ε, ψηλά, και όχι μόνο οι GMs και τα media. Δηλαδή, οι σοβαροί αναλυτέ, άμα ακούσει ναι, σε rankings ε, front offices, μπορεί να είναι στο top 4, αλλά όχι, είναι εγώ. στο Πάντα top 10. Ένα καλό οργανισμό. Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν ε, αισθητό πρόβλημα. Ναι. Αν δεν μπορούσε ποτέ να προσεγγίσει τον Ντουράν, τον Καουάι, τον Άντωνι Ντέιβι. Εκ των πραγμάτων είναι δύσκολο να του προσεγγίσει. Αλλά να σου πω κάτι αυτό. Α πούμε, είναι ένα άλλο κλασική συζήτηση ε, που έχει να κάνει με τον Ντάνι Έντζ, το οποίο θεωρώ ότι και αυτό δεν είναι μέσα στο κομμάτι τη πραγματική κριτική. Υπήρχε, α πούμε, το free agency, οποίο, free agency, το trade, στο οποίο οι Raptors πήραν τον Καουάι. Ο Καουάι πήγε σε ένα φοβερό οργανισμό, πάρα πολύ καλό, όλα τα έκανε καλά. Του βρεθήκαν τέλεια. Έμεινε μέχρι το καλοκαίρι, το πήρε και εφυγε uh -huh. Ωραία το πήρε, μπράβο, θα μπορούσε να μην το πάρει. Έτσι, και, θα, και ναι. για να τον δώσουν οι Raptors έπρεπε να δώσουν τον DeRozan. Όχι τον Dayton ή τον Brown, τον DeRozan που είναι φοβερός, είναι όμως... Δεν είναι σε, σε αυτό είναι το potential χαμηλότερο. να σου μείνει στα 22 και στα 24. Ναι, έτσι. Άλλ, άλλ, άλλες ομάδες τώρα, άλλα timelines. Αν δεν έχει το commitment ότι θα μείνω, δεν το κάνεις. Και το ίδιο έχει και με τον Άντων Ντέβιος, ο οποίος θέλει να πάει να παίξει με τον Λεμπρόν. Συμφωνώ. Εγώ... Οπότε εκεί νομίζω δεν υπάρχει κομμάτι κριτικής. Όχι, νομίζω ότι υπάρχει ότι δεν μπορούσε να δημιουργήσει αυτό το commitment. Δεν, μπο... δεν θέλαν οι παίκτε να πάνε να παίξουν στο ρε παιδί μου. Παρότι η Celtics είναι τόσο ομάδα και θα σου πω γιατί πιστεύω Μια ότι δεν θέλαν. Ποιον παίκτη. παίκτη Ούτε το θέλε... ο Durant ήθελε. Ο πήγε να παίξει στο. Στου Τους Warriors. Warriors όμω. Του... Δηλαδή, ναι, του κάναμε ναι. pitch του Durant και βγήκαμε δεύτερη. Το είπε και ο ναι. ίδιο. Με τον Αζάια Τόμα, τον Γκέλιο Λίνικ. Τον <laughs> και τον Γκέλιο <laughs> 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 τον Don Brady και κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο. Και οι άλλοι ήταν ήδη. Με, γιατί εμεί ήμασταν σε αυτό το χώμα. Ε, μα... Συμφωνώ. Ναι, αλλά δεν μπορεί να πει εκεί ρεντουράντ, γιατί δεν να διαλέξει. Και... άλλοι ήταν η καλύτερη ομάδα των Ρεμπαχών και πήγε και πήρε πρωταθλήματα. Συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό. Και όντω ω προ αυτό, δηλαδή, εγώ θα σου πω, νομίζω ότι υπήρχε η εικόνα που προέρχεται από το γεγονό ότι ο Έιντζ είναι λίγο πιο old school τύπο και κακά τα ψέματα είναι ένα λευκό. Tough guy, ο οποίος είναι στη Βοστόνη ας πούμε που έχει κάποια connotations αυτά που υπάρχουν ρατσιστικά ε... και νομίζω ότι όλο αυτό και ότι ήταν του τύπου ότι δεν θα δώσουμε ρε παιδί μου δεν, εμείς είμαστε οι Celtics εγώ είμαστε όλοι ομάδα. δεν πρόκειται να σας δώσουμε αυτό που θέλετε 100% Τι δεν... θα τους δώσουμε όμως Ρε, παιδί εσύ. μου, Τι Θεωρώ ότι, ότι ήταν πολύ ξεκάθαρο στους παίκτες ότι δεν θα έχεις εδώ το ρόλο που θα έχει Καβάη, α πούμε, στου Clippers. Κατάλαβε ότι παίρνει αποφάσει ότι θα έχει λεμπρόν εκεί. Εσύ πιστεύει ότι ο λόγο που ο Καβάη δεν θα σκεφτόταν είναι αυτό ή ότι οι Clippers βρίσκονται στο Los Angeles. Σίγουρα πιστεύω ότι οι Clippers είναι στο Los Angeles, είναι το νούμερο ένα. Αυτό. Αλλά πιστεύω ότι και αυτό. το άλλο ήταν στη τόπλεον. Δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω. και νομίζω να... ότι ήταν ένα, ένα από τα προβλήματα που θα ήδη. είχε να αντιμετωπίσει η ομάδα. Αλλά στα τόπο νόματα, αν τα παρει ένα-ένα, γιατί υπήρχαν 4-5 συγκεκριμένε περιπτώσει παικτών που δεν ήρθανε, τύπου Καουάι, Ντουράντ και τα λοιπά, δεν γινόταν να κερδίσει ότι οι άλλοι ήταν οι Warriors, ότι το άλλο είναι το Los Angeles. Ε, δεν μπορούσε να το κερδίσει αυτό. Ναι, Ή ναι, όταν φύγαν κάποιοι παίκτε, δεν μπορούσε να κερδίσει ότι η οταν φυγαν καποιοι παικτε δεν μπορουσε να κερδισει οτι η φιλανδια του έδωσε 30 εκατομμύρια και οι Σάρο δώσανε 40 στον Χέιγουρ. Ναι, χαίου. οκ, okay, μα δεν αυτό. διαφωνώ. Αλλά θεωρώ ότι αυτό υπήρχε. Και, και μπορεί, κουλτούρα. και να υπήρχε, μπορεί και να υπήρχε. Αλλά ναι. δύο free agents που μπορούσαν να του του πήρε. Δηλαδή ότι. Ακόμα και ο Καϊρή όταν ήρθε. Ναι. Επειδή είναι ο Καϊρίκη, αλλάζει το μυαλό. Του, όταν ήρθε, προφανώ για να έρθει, είχαν ένα commitment. Το οποίο προφανέστανε. Γιατί προφανώ με στη χρονιά είπε ότι θέλει και ναι. να μείνει. Ναι, καλά, σίγουρα. Ε, Αλλά θέλ, να, θέλω να πω ότι χειροτέρευσε θεωρώ τη θέση του, γιατί δεν είχε αυτή την προσέγγιση, την πιο millennial, που θα έχει ο Brad Στίβεν. Ναι. Θεωρώ. Εντάξει, είναι πιο σύγχρονο ναι. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο για το πώ θα πάει ο Stevens Ωραία, α πάμε προ τον σαν Αλλά αν θέλουμε να κλείσουμε του, του Danny Ainge, Σίγουρα για μένα δεν είναι αποτυχημένος ο Ντανής. Σίγουρα δεν είναι αποτυχημένος. Σίγουρα έχει κάνει λάθη. Σίγουρα είναι αυτό που έλεγες πολλές φορές στο πάρε και πέντε βε, βετεράνους ρε παιδί μου στην ναι. ομάδα να είναι πιο σίγουρα ανταγωνιστική αυτό. ακόμα. Ήταν σε κάποια πράγματα άτυχος. Ήταν πολύ άτυχος. Γιατί αυτό μετράει στο πώ τον ήταν... ήταν, ήταν δεν, δεν ήταν ο πιο ρισκαδώρος. Ναι. Το έπαιζε λίγο πιο safe. Αλλά ήταν. Αλλά πούμε και αυτό δεν ξέρω. Αλλά δηλαδή, πήρε, α είναι... πούμε, το Τζέιλεν στο 3. Πήρε, ξέρει που αλλά δεν Αλλά ήταν πριν. Και προφανές, το Brad Stevens. Δεν είναι ρισκαδόρο ναι. να πάρει ναι, τον Brad ναι, 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 Okay. Αλλά εντάξει, μπορεί ένα προπονητή να τον πάρει όταν πάρει yeah. rebuilding. Να... Και να δοκιμάσει. Και να δοκιμάσει και να Αλλά ένα δέσαι μεγάλο χείρι. Ναι. Θέλω να πω, δεν ήταν σε κρίσιμε στιγμέ το να πάρω το ρίσκο να, να κάνω. Κι άμα μου βγει, μου βγήκε. Και πι για μένα ήταν ένα καλό. Πώ το λένε, GM. Δεν ήταν ο καλύτερο. Είναι πολύ μακριά από αυτό που περιγράφεται ότι ήταν. Ότι ήταν τόσο κακό, α πούμε, και τραγικό. Περιγράφεται από αυτού που περιγράφεται. Από όποιου περιγράφεται. Εντάξει, πολλοί κόσμο το λέει. Ενώ οι περισσότερε αναλύσει νομίζω ότι ναι. θεωρούν ότι είναι από του πιο Ήταν ένα καλό GM. Αυτό. αυτό. Και τώρα πάμε. Πολύ καλό θα πω. Okay. Μέχρι και όχι ο καλύτερο από τον παρελθόν. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια είχε πέσει λίγο σχέση με παρελθόν. Ναι, ναι. Αυτό. Ναι. Και το πάμε... οποίο μπορεί αυτό να είναι και. εντάξει, Καλά, είναι μια βάλια... θέση που είναι δύσκολη. Είναι. Ξέρω... ξέρεις, ε, άμα είχε θέματα υγεία, άμα είχε άλλα θέματα. Ναι. Μεγαλώνει. Α πούμε ότι μετά τη... Δι... Πιο... Ναι, σίγουρα. Σ... Και το touch. Ναι, δηλαδή χάνει λίγο την επαφή, ναι. γίνεσαι λίγο πιο, ξέρει, Πώς Κοσμοπέδιο, α πούμε. Ναι. Ε, ε, Τέλο πάντων. Και προχωράμε. Μπράτ Στίβεν, πάμε να τον. Για, το, για τη θέση αρχικά του basketball of, Head of Basketball Operation. Μαζί. Εντάξει, θα τα πούμε. Τώρα, ναι, ναι. ναι. Ε, εντάξει. Αυτό α πούμε είναι ένα από τα πράγματα που κάνουν οι Celtics. Εμένα προσωπικά μου αρέσει. Δηλαδή είναι τελείω mm. out of the box. Δηλαδή δεν έχει ιδιαίτερη λογική. Εντάξει, γίνεται αυτό. Συνήθω γίνεται πολύ. από την αντίθετη μεριά. Ο μόνο που έκανε καλό τρασνίσιον ήταν ο Danny Έιντ. Από παίκτη, από προπονητή κατευθείαν σε GM. Δεν ξέρω άλλο παράδειγμα. Ναι, συνήθω λέω γίνεται από την αντίθετη μεριά. Από α, GM να πα προπονητή. Ναι, okay. Και... Που το έκανε και ο Πόποβιτ, το έκανε και ο Βόγκελ, ναι, ναι. το έκανε ας πούμε και ο Κέρ. Δεν... Και να πα από προπονητή GM στην ομάδα σου. Το οποίο όλοι συζητάνε τώρα και το οποίο έχει μεγάλη βάση. Το ότι θα πρέπει τώρα να διώξει του παίκτε σου που σαν προπονητή ναι, έχει τώρα άλλες... θα δούμε, α πούμε. Δηλαδή, αυτό είναι για μένα καλό αυτό. Πρέπει να, να έχει το χαρακτήρα να το χάσει. Πιστεύω ότι ναι. το, το, το έχει. Ναι. Ε, και να ότι το κάνει θα... και με ωραίο τρόπο, νομίζω. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι ένα από τα στοιχήματα της νέας, του νέου front office είναι να κερδίσουν λίγο η στη συμπάθεια. Ναι, ναι. Και νομίζω ε... μπορούν να το κερδίσουν. Είναι τρομερά μπασκετικό μυαλό. Για μένα... Είναι τελείως διαφορετική δουλειά. Τελείως διαφορετική δουλειά. Τελείως όμως διαφορετική ναι, δουλειά. Ναι. Για μένα Έχει... αυτό είναι το, προ... το περίεργο. Έχει άλλα κομμάτια. Δηλαδή ότι είναι... Κομμάτια negotiations, είναι λεφτά, λεφτά, τώρα. Τέτοια, ναι. Είναι δηλαδή, όχι ότι ο προπονητή δεν κάνει management σε αυτό το επίπεδο, κάνει management, αλλά εμένα αυτό που μου φαίνεται περίεργο είναι ότι λέω ότι ας πούμε είχε μια πίεση, είχε ένα τέτοιο, ξέρω, είχε ξενερώσει με την προπονητική whatever, όπω θέλει πες το, μου φαίνεται ότι κάνει τρανζίσιο σε μια θέση που είναι πολύ πιο απαιτητική ναι. από άποψη του πόσα πράγματα πρέπει να διαχειριστείς παράλληλα Μπορεί να μην έχει πλέον την πίεση του αγώνα ότι πρέπει να βγάλω το σύστημα, που σε αυτό ήταν πάρα πολύ καλό πάντα του ή άλλος, ναι. Δεν νομίζω ότι εκεί ειστερούσε. Ε, αλλά τώρα έχει έχεις χίλια δυο πράγματα στο κεφάλι σου περισσότερα. Ναι. Μπορεί να μην το <laughs> έχει αξιολογήσει το. Ότι πιλείς... πολύ ναι, ναι, δεν, ξέρω αν έχει. Φίλα, δεν ξέρω αν έχει. Φαίνεται πολύ έξυπνο άνθρωπο. Ναι, προφανώ. Δεν ξέρω αν η φυσική. Κο... Νομίζω η φυσική κόποση του προμονητή ναι. ίσως είναι. Κοίτα, ο προπονητής έχει, το ότι έχει την έκθεση στην άμεση, στα μίντια, στο τέτοιο, στο άγχο. Στο... Ναι. Ενώ στο άλλο είσαι λίγο πιο απομακρυσμένο από όλο αυτό. Ναι, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι μια θέση με πολύ μεγάλη πίεση. Έχει τρομερό ενδιαφέρον το ότι θα κάνει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώ καλός θα είναι. Που... Δηλαδή δεν έχει προϋπηρεσία. Όχι, δεν έχει. Και αυτό είναι το περίεργο. Αλλά για μένα είναι πολύ σημαντικό το να θεωρώ κάποιον πολύ έξυπνο μπασκετικό μυαλό. Ναι πολύ καλό στην αξιολόγηση ταλέντου για μένα, γιατί ένα από τα πράγματα που έκανε ο Στίβεν ήταν να αξιολογήσει σωστά του παίκτε του και να του ε, κάνουν να φαίνονται καλύτερα από ό,τι είναι. Εμένα αυτό είναι που θα έχει ενδιαφέρον τώρα, ότι αν υπάρχει κάποιο που ξέρει το προσωπικό ας πούμε των παίκτων. Ναι. Του παίκτε, του είναι ο Μπρατ ναι. Σίβεν. Και προφανώς. το είπε και ο ίδιο. Και λέει, ναι. ξέρει, ε, ξέρουμε τι είμαστε καλοί και τι ναι. δεν είμαστε καλοί. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιου παίκτε πραγματικά πίστευε, ναι. ποιου δεν πίστευε. Και εδώ να πω προφανώ ότι τρέμω. Τρέμω. Ναι. Γιατί όλα τα λεφτά. Δηλαδή είναι φοβερό, φοβερό κινηματογραφικό twist. Ότι μπορεί ο άνθρωπο που τελικά θα διώξει το Μάρκο Μάρτ να είναι ο πολύ πολύ λατρεμένο Μπραντζή. Ναι. Θα είναι μοναδικά μαχαίρι στην καρδιά. Ναι. Το οποίο είναι το μόνο συμβόλαιο το οποίο είναι εύκολο να κουνηθεί. Αν θέλει να κουνηθεί. Ναι, και μπορεί. Ναι. Για ε... άλλα, δούμε. Ε... Άλλο. Και το κομμάτι α, του προπονητή μετά. Θα σου πω. Επίση κάτι που είναι. Ο Brad Stevens πριν πάει στη Βοστόνη, ήταν στον ναι. Μπάτλερ. Και εκεί ο ρόλο του προπονητή στο κολέγιο mm. είναι αρκετά πιο διαχειριστικό σε σχέση με το ρόλο του ενό ε, προπονητή του NBA. Γιατί έχει το recruiting, έχει να μιλήσει, α πούμε, ξέρεις με του μάνατζερ, εισαγωγικά δεν είναι μάνατζερ, αλλά είναι οι μπαμπάδε, οι μαμάδε, είναι ξέρεις, ένα άλλο είδου management. Δηλαδή έχει πολύ περισσότερε ευθύνε εκεί από ό,τι στο NBA ω προ το κομμάτι τη διαχείριση. και ε... ήταν καλό σε αυτό. Ήταν πολύ, πολύ καλός. διαφορετικό. Εντάξει, αλλά ήταν άλλε οι απαιτήσει τώρα του Butler ενό σχολείου, ας πούμε, στην Ινδιάνα και άλλε οι απαιτήσει των Celtics που είναι ομάδα, ξέρω εγώ, μια από τι δύο πιο mm. ιστορικέ ομάδε, α πούμε, NBA αυτή είναι η μόνη εμπειρία που μου έρχεται στο μυαλό όσο ότι ξέρει κάτι ε, μπορεί να, σχετι... να, κάνει σχετικό. Ε, πιστεύω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε για προπονητή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πάλι εκεί ας πούμε πιο πολύ θα θέλω να δω τι θα κάνει στο κομμάτι negotiations με manager ναι. κτλ. Στο κομμάτι του προπονητή θεωρώ ότι είναι πολύ καλό για να διαλέξει προπονητή. Ναι. Ε, Πιστεύω ότι γενικότερα και... Και, τα, και το... πιστεύω και εκεί θα είμαστε out of the box. Και πιστεύω και στο κομμάτι του προπονητή και στο κομμάτι του front office πρέπει να έχουμε λίγο diversity, περισσότερο. Εγώ το έγραψα σήμερα στο μεταξύ μα ότι ελπίζω σε Κάρα Λόσον. Η Κάρα Λόσον ήταν βοηθό νομίζω στη ναι. Βοστόνη ε, η οποία τώρα έχει πάει στο Duke, στην προπονή. ομάδα γυναικών και ναι. προπονεί εκεί. Πολύ καλή. Εντάξει, τώρα σου λέω από τα ονόματα που ξέρω. Ναι, εντάξει, σίγου... κοίτα. Γενικά ακούγονται καλοί. Πέρα από του. Εντάξει, Jason Kidd, γελάω. Εντάξει, κοιτάξτε. Ο Kid και ο Τζέφαν Κάντι. Gandhi. Είναι σε όποτε ανοίγει μια θέση προπονητή, οι μάνατζερ του τα σπρώχνουν και λένε ότι ακούγεται παιδιά ο Kidd. Ναι. Ο Kitt, ε, με ξέφω, δεν ξέρω, δεν πιάνει αυτό. Ναι. Τώρα, απλά για το relevance. Ε, εντάξει, πιστεύω ότι ξέρει, έχει νόημα. Βάζει κάτσι. Ναι, ότι Τύπου, ναι. εντάξει, τον βάζουμε στην κουβέντα. Αλλά ότι είναι, είναι relevant. Δηλαδή, επειδή το τον Kidd ενώ ξέρω ότι είναι παπάντζα, ξέρει, στρεσάρομαι. Ναι. Έχει <laughs> <laughs> Όλα αυτά για να πάρουμε τον Jason Kid. Πιστεύω ότι χρειάζεται το diversity. Γενικότερα και και ο Κασέλ που ακούστηκε και ο Τσόν Σιμπίλα. Ναι. Τώρα αυτά ακούγονται, αλλά δεν έχει να λέει. Στου Έλξ δεν έχει να λέει το τι ακούει τώρα σε ονόματα. Αλλά δεν πιστεύω ότι πρέπει ακούσει. να ακολουθεί ξέρεις, και λίγο πιο σωστή διαδικασία τώρα. Ε, γιατί. Okay, καταλαβαίνω ο, ότι ε... φεύγει ε... ο Ντάνι Έιντ, ανεβαίνει ο Μπρατ Στίβεν. Είναι μια διαδικασία λίγο περίεργη, ρε παιδί μου, στις... στην εποχή μα. Ξέρει ότι δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι και ξαφνικά ναι. σπρώχνουν τον άλλον. Οκ, okay, το καταλαβαίνω ότι είναι μέσα από τον οργανισμό, είναι ε, ξέρεις, τέτοιο, ναι. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, τώρα, να, να γίνει ανοίξτες. μια διαδικασία, ξέρεις, που να υπάρχουν υποψήφοι, να υπάρχουν τέτοιο. Και πολλοί, ξέρεις, ακούω Α, να πάρει τον καλύτερο προπονητή, ξέρω, γιατί εντάξει, ναι, άμα πας να πάρεις τον Αντώνη, οκ... Okay. Και εκεί πρέπει να κάνει για μένα. Η και διαδικα... αυτό λάθο είναι για μένα. Η διαδικασία για μένα πρέπει να υπάρχει πάντα: να υπάρχουν ας πούμε υποψήφοι, να υπάρχουν diverse υποψήφοι, γιατί είναι πολύ σημαντικό και κοινωνικά. και. στο NBA, είναι εντάξει, η αναλογία των παικτών των μαύρων με του λευκού σε, 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 σε σχέση με την αναλογία των προπονητών. είναι αστεία. Και προφανώ δεν είναι. ταλέντο. Ξέρεις μόνο αυτό. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και πρέπει να βάζεις ανθρώπους που είναι diverse Σε αυτή τη ναι. θέση Και ας μην τους επιλέξεις Στην τελική Γιατί ας πούμε ε, Άκουγα τον Spears, τον Mark Spears, Ο οποίος είναι ένας από τους ε, δημοσιογράφους Και advocates της πολυή, Των ε, δικαιωμάτων ας πούμε Των μαύρων και των αγώνων ε, ε, Που κάνουν ε, Για την ισότητα και έλεγε ότι είναι πάρα πολύ Σημαντικό να φέρνεις υποψηφίου στην πόρτα και ας μην τελικά Είναι αυτοί που θα επιλεγούν γιατί, α πούμε, όταν, όταν οι Ρόκετ πήραν τον Αντώνη είχαν κάνει interview με τον Πολ Σάιλα, που είναι τώρα ο προπονητή του. Και του είχε κάνει τρελή εντύπωση τότε. Στην επόμενη θέση που άνοιξε, τον πήρανε. Σωστό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να φέρνει αυτού του ανθρώπου εκεί. Και δεν λέω να πάρει κάποιον άσχητο επειδή είναι μαύρο προφανώ. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει γυναίκε, να έχει Ασιάτε, να έχει τέτοιο. Γιατί δείχνει ότι σαν οργανισμό σε ενδιαφέρει αυτό το πράγμα και αυτή Πολυπολιτισμικότητα, α πούμε, βοηθάει νομίζω. Νομίζω ότι η θα το κάνει. Όλα. Και νομίζω θα το κάνει. Θα Στίβενς. το κάνει, ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό που Εξάς λέμε. Εκτό αν ότι... λόγω Ιντιάνα εκεί δεν ξέρω. Θα χαλάσει το νήμα να τίποτα Όχι, όχι, βράδυ. είναι <laughs> ναι. σωστό. Αλλά πάντα η, η λογική μου είναι ότι πάρε τον καλύτερο που νομίζει. Δηλαδή δεν θα πάρει. Πάντα. Γιατί πρέπει έτσι να το είναι και πας, έτσι. Αλλά πρέπει να. Προφανώ. Αλλά, Αλλά πρέπει ευκαιρία, να δώσει την ευκαιρία να του ακούσει. Και αυτό. μακάρι να είναι η Λόσον ή κάποιο που δεν ναι. έχω σκεφτεί, γιατί είναι από τα νόματα που έχω σκεφτεί. Και ε, αυτό είναι το σημαντικό λοιπόν που έχω σημειώσει και εγώ, ότι πήραν έναν. head of basketball operations, ο οποίο δεν ξέρει αν θα βγει καλό. Ε, Χάσανε δεις... έναν προπονητή που ξέρει ότι ήταν καλό. Ακόμα και αν. Και εδώ μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο το narrative και ήταν προφανώ η έμπνευση για το, αυτό που έλεγα το tweet χθε. Ότι δεν μπορεί να θεωρεί τον Brad ή ένα έναν προπονητή να είναι αποτυχημένο. Είναι πραγματικά. Μου φαίνεται τρελό γάζος, αυτό. Αλλά, δηλαδή. Πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, σε 8 χρόνια ή 6 Τι άλλο λέμε. Πόσα χρόνια προπονεί, 8, 8. 8. 8. Από αυτά τα 8 χρόνια, στο ένα έπρεπε να πάει καλύτερα ναι. από αυτό που περιμέναμε. Που ήταν χρόνια με τον Καηρή, τον Χόρφορτ και αυτά. Ναι. Δεν πήγε για πολλού λόγου. Μπορεί να ήταν προφανώ θα έφερε και αυτό. Ναι. Και όχι Στα μόνος. υπόλοιπα, δεν... δηλαδή πήγε σε τέσσερι τελικού ε, περιφέρεια. Τρει. Τρει τελικού. Τα τέσσερα τελικά. τελικού περιφέρεια. Συγγνώμη. Ναι. Τρει τελικού περιφέρεια που ναι. έχασε από τον. Ε, Λεμπρόν στο Game 7. Μπράβο. Και από τον Λεμπρόν σε τέσσερα παιχνίδια με την πολύ μέτρη ομάδα. Ναι. Που ότι έφτασε εκεί ήταν φοβερό. Και από του ε, Hit πέρσι. Hit 4-2, Ωραία. Με χτυπημένο Χίγουρντ. Στα προηγούμενα χρόνια όλα, και άμα κοιτάξει τα αστικά τη Βοστόνη σε σχέση με του παίκτε που είχε, πάντα ήταν overachiever, έτσι. Ναι. Δηλαδή... Τη μόνο την πρώτη του χρονιά δεν μπήκε στα playoff. Που ήταν η ομάδα. Ναι, δεν ήταν δραματική. Ε, τον Jordan Crawford Player ναι. of the Month. Ναι. Over... Ήταν, ήταν <laughs> αυτό ήταν το banner τη πρώτη του χρονιά. Δηλαδή μου φαίνεται αστείο να λέμε ότι είναι ύπνο ο Brad Stevens που διαβάζει okay. κάτι. Δηλαδή ο Brad Stevens μπορεί να είναι Βασικά είναι. Top 3 σίγουρα στο AEOS. Στο να ναι. σχεδιάζει plays. Δηλαδή, ύπνο δεν είναι σίγουρα. Καλά, σίγουρα. Ε, αλλά ότι μπορεί να έχει κάποιε αδυναμίε προπονητικά, όλοι οι προπονητέ έχουν αδυναμίε προπονητικά. Για μένα ήταν ένα προπονητή που όλα τα χρόνια αυτά που προπονούσε ήταν σίγουρα top tier προπονητή. Μπορεί να ήταν ο πρώτο, μπορεί να ήταν ο δεύτερο, μπορεί να ήταν ο τρίτο, αλλά ήταν σίγουρα μέσα 5, 6-7 καλύτερου προπονητέ NBA. Ναι. Και κάποιε φορέ πιο πάνω, κάποιε φορέ πιο κάτω. Εννοείται. Και κάπω έτσι θα έχει πολύ ενδιαφέρον έχει να δούμε ενδιαφέρον. τι θα κάνει. Η πρώτη κίνηση είναι του προπονητή, και μετά ναι. γενικά έχει τρομερό ενδιαφέρον το τι θα γίνει. Εμένα, κλείνοντα το τελευταίο σχόλιο, είναι η. Επειδή μου πάντα ω φίλαθλος τώρα το λέω, είναι η στεναχώρια ότι θα ήθελα πολύ να δω τον πράσινο <laughs> να παίρνει ένα πρωτάθλημα ω προπονητή. Εντάξει, καλά, και μπορεί στο μέλλον να ξανακατέβει. Δεν ναι, το αυτό. Στην ίδια ομάδα. Μετά μπορεί να πάει Δεν αλλού. Το okay, μπορεί, θα, ναι. Δούμε, ναι. θα δούμε. Αλλά. Θα δούμε. Γιατί πιστεύω ότι πράγματι ήταν πολύ καλή δουλειά και ότι ρε, παιδί μου σου έβγαζε και ότι είναι καλό άνθρωπο. Δηλαδή, ήθελε να κερδίσει, το συμπαθούσε. Και εγώ το συμπαθώ πολύ. Θεωρώ ότι έχει πολλή δουλειά μπροστά του και δύσκολη δουλειά. Ναι, έχει πολύ δεν υφέρεται. ξέρω αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτέ τι συνθήκε και τι απαιτήσει. Δηλαδή, πραγματικά δεν το ξέρω. Θα το δούμε μπροστά Θεωρώ μπροστά ότι είναι ένα πολύ έξυπνο άνθρωπο. Προσωπικά εντός... τίνω στη ζωή μου σε αυτού του ανθρώπου να το λεφτά, πιστεύω ότι μπορούν ναι. να τα καταφέρουν. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι θα τα καταφέρουν απαραίτητα γιατί μπορεί να μην είναι φτιαγμένοι για αυτό το ρόλο. Σύμφωνα αυτό. Ωραία. Και, και κλείνουμε, κλείνουμε το Celtic Session. Ναι, ήταν μεγάλο Ταξί. αλλά ήταν βαριά τα νέα. Και, και περνάμε πάμε. Στις, play ε, στα play-offs σειρέ του πρώτου γύρου που τρέχουν ακόμα. Mm -hmm. Επιγραμματικά λίγο γιατί τα έχουμε πει και στο preview μα και στα ε, ε, εβδομαδία που κάνουμε. Σανς Lakers. Σήμερα είναι το έκτο παιχνίδι. Η � η το narrative σειρά έχει αλλάξει. <laughs> Πρώτα ήταν ο Πολ, χτύπησε, χτύπησε ο Ντέβι, ξαναχτύπησε ο Πολ και τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Σήμερα παίζει ο Κρυσπόλ, έτσι δεν είναι. Παίξουμε. Οπότε να δούμε. Αλλά τι τον βάζει, ρε φίλε, τον Κρυσπόλ, κερδίζουν 30 πόντου. Ξέρει ότι είναι τραυματισμένο. Τι τον βάζει μέσα. Α τον τον άνθρωπο στον, φελό, στον πάγκο. Φελό. Αφού το ξέρει, δεν αντέχει αυτό. Θα πάει. Ναι, ναι. Θα φωθεί λοιπόν, εκεί μέσα. Να παίξει... ναι. Πολύ κομβικό σε κατάσταση και για τώρα και αν περάσουν για τη συνέχεια. Είναι αυτό που λες πάντα εσύ. Τώρα είναι η πιο χαρακτηριστική φάση του You come at the king, you best not win. Δηλαδή τους έχουν στα Όχι, Πρέπει τώρα να του τελειώσει. Δηλαδή τώρα να τους τελειώσει. Θα παίξουν και δύο σήμερα, και ο Λεμπρόν και ο Εντί. Θα παίξει. Έλεγε ότι το πιθανότερο. Χθε που βγήκε ο Watch, έλεγε ότι το πιθανότερο είναι να παίξει. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Δεν ξέρω τώρα πώ θα παίξει, τι θα του κάνει. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο να παίξει. Και σε τι κατάσταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο τροματισμό αυτό. Ναι, ναι. Δεν, δεν, νομίζω ότι. Δεν μπορεί να παίξει. Δηλαδή, Η της... λογική λέει ότι θα τελειώσει σειρά σήμερα. Τώρα. Ναι, και άμα τον έβλεπε εκεί που προσπαθούσε να κάνει ζέσταμα τι προάλλε, α πούμε, δεν μπορούσε να κάνει πλάγια βήματα. Ναι. Καν. Δηλαδή, Μήπω βγάλουν το νέο και καλά. Και δεν... Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να παίξει και, και να παίξει πρέπει να. Να, παίξει. να μπορεί να παίξει. Ναι, πούμε, προφάνω, δηλαδή, Δεν είναι το να, πεις, να τον βάλουμε να, να πατήσει το παρκέ. Ναι. Και θεωρώ ότι και ο Λεμπρόν δεν είναι πολύ καλά. Αυτό είναι όλα τα λεφτά. Δεν, γιατί δεν, ο Λεμπρόν και από μόνο θα μπορούσε να κάνει ένα μεγάλο παιχνίδι. Δεν ξέρω. Αλλά... Μου φαίνεται και πνευματικά ότι δεν είναι πολύ καλά. Είναι λίγο μου checked out. λίγο checked out ναι, ναι. αυτό. Και στο προηγούμενο πριν τελειώσει το παιχνίδι ναι. έφυγε. Εντάξει, αυτό δεν λέει κάτι τώρα μου, Μέναν τέσσερα λεπτά. Ε, Όχι, ε, αλλά εξ... συνήθω έτσι είναι ο Λεμπρόν όταν νομίζει ότι εντάξει αυτή η χρονιά. Ναι, α, ότι α, δε, 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 αυτό, ναι. Ε, Κάνει και κάτι τρελί τη Οβόγγελ που έβαλε τώρα και Μαρκίφ Μόρι και Ντράμον μαζί. Δεν ξέρω. Για να δούμε. Θεωρώ ότι ο δρόμο για του Lakers είναι spacing, η μπάρα στο λεμπρόν και άγιο ο Θεό. Αυτό, αυτό. Αυτό. So, δεν επικαλούμαστε τα θεία συχνά. Μόνο όταν είναι για ταινίε. <laughs> 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 και. <laughs> Σαν αστέρι. Που πήρε επιχορήγηση το μικροφίλμ. Συγγνώμη, πολύ μικρή παρένθεση. Η ταινία του. Μπράβο, Σαν αστέρι. <laughs> ε... Ναι. Νομίζω ότι... Αν δεν κάνει ο Λεμπρόν κάτι ασύλληπτο, η λογική λέει Φίνιξ και Θέλεις μάλιστα αν είναι υγιέ στο Φίνιξ ε, μπορεί και να πάει πολύ παραπέρα. Uh -huh. Δηλαδή είναι καλή ομάδα. Και ο Είτον πάρα πολύ καλό. Ε, θα μιλήσουμε για το Φίνιξ με το αν περάσει, γιατί αλλιώ ναι. ε, θα το δούμε. Και πάμε. Ε, Blazers Nuggets. Blazers Nuggets. Αν σήμερα δεν, πάει... <laughs> δεν κερδίσουν οι Blazers, θα είναι ασύλληπτο. <laughs> Εντάξει, ήταν ντροπή. <laughs> 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 Αλλά δεν είσαι συμπαίκτης του, ντε, του Λίλαρτ. Ρε φίλε ντροπή Το λέω δηλαδή φουλ μπαγαλίστικα. Ναι. Αλλά τι, τι, άλλο. Και δεν... Μην κάνετε κάτι ρε φοβερό. Μία μην... άμυνα. Ναι. Μια... το κάν... κάρφωμα, ξέρω ναι. εγώ. Μην κάνει, μην πα να κάνει πόστερ κάρφωμα τώρα εκεί. Απλά βάλτο. Βάλτο. Έχει βάλει άλλο 45 πόντου πώ Αλήθεια. Ποσί, Αλήθεια. Μην βγάλει το πόντι σου έξω όταν πα να. Δηλαδή. Ε, μεταξύ, φοβερά πράγματα. Πάλι την πατάω. Και σήμερα την πάτησα ανάποδα. Ε, με το link πα γιατί τα βλέπω το πρωί. Δεν γίνεται να δω τη Δύση, το βράδυ, πρέπει να πάω στη δουλειά μου. Α πούμε. Και βλέπω ότι το παιχνίδι είναι τρει ώρε. Λέω εντάξει, πήγε παράταση. Το και μάλλον λέω πήγε και διπλή παράταση. Όπω ήξερε. Αλλά ήξερε όταν τον βλέπω να σηκώνεται, ξέρω ότι θα το βάλει. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά ήταν τόσο γελίο αυτό που έκανε. Που γέλα, γέλαγα. <laughs> Έλα, μαλάκα, τι κάνει. Πραγματικά, πραγματικά. <laughs> ε, στην Θεός <laughs> Ναι, 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 φοβερό. <laughs> και, <laughs> και το είπε κιόλα <laughs> μετά, ναι. Λέει, <laughs> δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ε, εντάξει, τρομερί, τρομερό παιχνίδι. Και ο Γιώργης τρομερό παιχνίδι. Και ο τρομερό. Δηλαδή έγινε σάντο από το γεγονό ότι ήταν τόσο φοβερό ο Λίλαρτ, αλλά <laughs> ο Γιώργη γενικά στη σειρά είναι MVP. Η η πάσα που βγάζει ο Γιώκητ στο σουτ δεν φύλια. υπάρχει. Ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή το ότι έρχεται το double team που okay, είναι το double team μπορεί να φαίνεται λίγο χαζό έτσι όπως έρχεται αλλά έρχεται και κάνει το cut ο Άρων Γκόρντον και κάνει μισό βήμα κάνει ο Κόβιντον. Μισό. Και τη στιγμή που τον βλέπει να το κάνει στέλνει την πάσα που είναι ψιλοκρεμαστή και περνάει ακριβώς πάνω από τα ακροδάχτυλά ναι. του και βάζει ο Τζούνι το σουτ. Είναι τρομερή πάσα αυτή. Τρομερή, τρομερή. Ε, Αν άλλο... σε εκείνη τη στιγμή στο timing, στο, ναι. ξέρεις, με... είναι τρομερή, ρε φίλε, όλα Ισχύει. Και ενώ οι σούπερ θα κάνανε τη σούπερ στα δουλειά, πολλέ φορέ. Δηλαδή, διαφορά σε αυτό το παιχνίδι ότι έμειναν μέσα οι nuggets για να το πάρουν ήταν ο Monte Μόρι. Ο οποίο δεν είχε κάνει τόσο καλά παιχνίδια και έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ναι, και Διαφορετικό size σε σχέση με τον Campazzo το οποίο έχει ναι. μεγάλη σημασία. Μου κάνει λίγο εντύπωση, δεν είχε ο Gordon ποτέ τον Λίλαρτ στο τέλο. Όχι. Yeah, υπήρχε κάποιο λόγο. Νομίζω ότι. Δεν, δηλαδή ξέρω. Δηλαδή, ήταν στι περισσότερε φάσει ήταν ναι. ο Όστιν δεν μπορούσε να τον ενοχλήσει ιδιαίτερα. Όχι, κανένα από του Γκάρτ. Το ξαναείπαμε αυτό, ναι. δεν μπορούσαν να τον ενοχλήσουν. Κάνανε και. Εντάξει, κάνανε και αρκετά screen για να βγάλουν του παίκτε από πάνω. Δηλαδή, ναι. εκεί, για να τον κάνουν Άιζο με τον Πόρτερ Τζούνιορ. ή μετά έβαλε το Σακ Χάρισον. Γενικότερα και οι δύο προπονητέ κάνανε κάτι τρελίτσε. Ακατανόητε λίγο σε κάτι φάσει. Ναι. Ε, ο Μέλο πήγε καλά πάνω στο Γιώκιτ. Ε, είχε πυγμή. Ναι. Ο Καντέρ ήταν ε, χάλια. Καλά, εντάξει, Καντέρ. Ναι, αλλά αρέσει. Εσύ... Δηλαδή, α πούμε, αφόρησε. Πα και παίρνει το Καντέρ, ναι, και έχεις ενώ ξέρει ότι έχει τον Νούρκιτ. Δηλαδή, Εντάξ, τι νόημα πραγματικά, έχει φίλε, να πα πα παίρνει τον πραγματικά, στο πραγματικά, Καντέρ. Πληρώνεσαι... Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε εμεί. Ο προπονικτή του έλεγε ότι δεν μπορώ να τον βάλω να παίξει. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην το βλέπει αυτό. Και ο Νούρκιτς είναι ο ακόμα μεγαλύτερο εγκληματία ο Νούρκιτ αυτά που κάνει τα φάουλ που είναι πιο. Δηλαδή ηλίθεια. Τι. Ναι. Κα, α το να ρε. Χαζά φάουλ από πίσω να πάει να κλέψει την. Δηλαδή. Ναι, ναι. Ενώ ξέρει ότι είσαι ο πιο, πολύτιμο παίκτη τη ομάδα που μετά το δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι αν τη χάσει σειρά το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλη αποτυχία. Έχει αποβληθεί τρία, σε τρία παιχνίδια με έξι φάουλ ναι, ναι. από τα πέντε μέχρι στιγμή. Και ο δεν είχε αποβληθεί Βρουξ. ούτε ένα όλη τη χρονιά. Ούτε ένα. Τρελό. Ε, φίλε, εντάξει. Χάνανε σουτ, καρφώματα. Πάλι καλά που έβαλε το λέει από τέτοιο. Αυτό το. Πώ το λένε, ο Ρόντε Χόλτ Τζέφερσον. Καταλήξα να παίρνουν το Ρόντε Χόλτ Τζέφερσον. Ρόντε Χόλτ Τζέφερσον, κάτι defensive rating. Ε, κάτι ας... έφτυγε, Όχι, κάτι τύπο 170. <laughs> δεν έφταιγε γι' αυτό. Μόλι δεν έφταιγε. Δεν, δεν έχει έχει καθόλου hey. άμυνα το Portland. Και επίση τρελό, δηλαδή λέμε. Και έλεγε σήμερα άκουγα το podcast του Τζον Hollinger με τον Nate Ντάνκαν που έλεγε ότι ας πούμε η κλασική κουβέντα αυτή πρέπει να κάνεις φάουλ, δεν πρέπει να κάνεις φάουλ κλπ. λοιπά ε, εκείνος όταν ήταν στο front office των Grizzlies είχαν κάνει λέει, πάρα πολύ έρευνα σε αυτό το πράγμα και θα εκπλαγείς με τα αποτελέσματα του πόσο και καλά δεν πρέπει να κάνεις μάλλον ναι, ουσιαστικά αυτό ναι. έλεγε αυτό. Εξαρτάται από την περίπτωση βέβαια πάντα, αλλά επειδή στο μυαλό μα το έχουμε ότι είναι τόσο σίγουρο ότι πρέπει να κάνει, θα εκπλαγεί με τα αποτελέσματα του πόσο συχνά είναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση που κρίνεται αυτό και ο άλλο έχει βάλει ήδη ένα. Ναι, που είναι σε σούπερ, Νόβε. Ναι. Το, το, το τρελό, ξέρει ποιο ήταν. Ότι σε κάποια φάση στο τρίποντα, αυτό το step back που βάζει στον Χάρισον, έχει μπει μέσα από το τρίποντο. Ναι, ναι. Εκεί μπο... και, είναι... και, είναι... από πίσω του. Ο... Δηλαδή, τον έχει βάλει από πίσω του τον Χάρισον ε, ο Λίλαντ. Εκεί μπορεί να του κάνει φάουλ και α σηκωθεί, ρε φίλε. Θα μου πει, άμα το βάλει. Ναι, Αλλά... Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ε... Να πούμε βέβαια ότι ένα φάουλ που δόθηκε στον Σιρήβερ δεν είναι σε καμία περίπτωση. Είναι φάουλ. Δεν ε. είναι, για σου. Ποιο φάουλ, μου ρε? Του χτυπάει το χέρι. Ξεκάθαρα. Όχι, ε, ε, ξεκάθαρο φάουλ αυτό. Του χτυπάει το χέρι. Όταν πάει να πιάσει την μπάλα, του χτυπάει το χέρι κανονικά. Πριν σηκωθεί. Ναι. Και τόσε απ' έξω. Ε, αρχικά του τρει βολέ. Άγινε είναι η αλλαγή. Στι τρει βολέ δεν, δεν, είναι. Για, δεν πιστεύω ότι είναι για σου. Του χτύπεις, αλλά το του χτυπάει το ξεκάθαρα χέρι. το χέρι. Ξεκάθαρα. Για, μένα για... είναι φάλα αυτό. Δεν μπορώ με, το... ναι. με τον τρόπο που πλέον παίζει διάφορα. Όχι, ρε, του χτυπάει το χέρι. Πάει να πιάσει πολύ. την μπάλα δεν και του χτυπάει το πλέον. χέρι Εντάξει, από το τέτοιο. Φέ... Γι' αυτό μετά, άμα δει σου τάρι και περίεργα λίγο. Ναι, okay, okay. τύπου την... Δεν προλαβαίνει να την πιάσει την μπάλα και την ψηλοπετάει, είναι πούμε. Είναι αυτό. Τότε δεν είναι καλά το replay. Ε... Για να δούμε τώρα. Πιστεύω. Εντάξει, η λογική λέει ότι θα κερδίσουν σήμερα οι Blazers. Ναι. ποτέ δεν ξέρει όμω με αυτή τη σειρά. Αλλά ναι, εντάξει. Λίγο... Άμα αγαμηθούν οι άλλοι, βάλουν 15 τρύπε θα ναι, ναι. Δεν θέλει και πολύ. Και Εδώ. το Game 7 είναι flip coin αν πάει εκεί. Ναι. Είναι αποτυχία για του Blazers αν δεν περάσουν. Έτσι. Πολύ μεγάλη αποτυχία και μεγάλη επιτυχία αν το καταφέρει ναι. το Denver. Αλλά είναι και οι δύο ομάδε που έχουν. Είναι... Αυτό, δηλαδή, βλέπει δύο ομάδε που ξέρει ότι έχουν βασικέ αδυναμίες Ναι. Και στην άμυνα ιδιαίτερα. Και είναι πολύ φαν το παιχνίδι. Αυτό το κάνει πολύ, πολύ φαν. ό,τι βάλουμε ναι. και τη φάμε. Και Επομένει. πάμε στην άλλη σειρά. Που Λούκα. η Λούκα ξανά έκανε τι τρελίτσε του. Και μόνο έτσι μπορούν να κερδίσουν οι Mavericks. Ναι, αλλά, αλλά θα, θα τις κάνει. Όσο <laughs> είναι Εκεί που έλεγε ότι οι Clippers, ξέρει, Πόπο, βγάλανε ψυχή, κάναν το 2-0 με στον Τάλλα. Τι γίνεται σε τσίρα. Τρέλε. Και τώρα πέρι, πάλι να πάνε να το κάνουν. Πέντε διπλά. Ε, νομίζω. Δηλαδή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για του Clippers ειδικά και γενικότερα για αυτέ τις φάσεις όταν δημιουργείται ένα narrative να φύγει. Το λουζερικό. Το λουζέρικο, το ότι δεν έχουν ψυχή, το ναι. ότι δεν έχουν. Δηλαδή το pandemic P, που για μένα δεν έχει καμία λογική σε αυτά τα playoff. Δηλαδή εντάξει δεν κάνει supernova playoff ο, okay. ο, ο Πολ αλλά είναι καλό έτσι. Είναι σωστό, σωστό. Δηλαδή δεν είναι κακό. Εντάξει Όχι. έκανε δύο λάθη χθε, κρίσιμα, αλλά οκ. Okay, δε... Αλλά έχουμε λίγο χαμηλό στον πύχη στο τι περιμένουμε από τον Τζόρτζ. Εντάξει, περιμένει ότι είναι το ξέρεις, δεύτερο, α πούμε, στου Clippers. Αυτό περιμένει. Ναι, αλλά πόσο καλά περιμένει να παίξει. Βάζει ρε φίλε πάνω από 20 πόντου, είναι ναι. άστοχο στο τρίποντο ναι. και έχει true shooting percentage ξέρω, γύρω στο 60%. Ναι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δεν, είναι... δεν σου είναι λέω ότι μερός. είναι εξωπραγματικό. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι pandemic πει αυτό καμή που καμή λένε. Πόλους. Ότι φταίει ο Πολ πούμε, που χάνουν οι Clippers. Όχι, όχι. Ε, καμή και στα δύο παιχνίδια του Ντάλλα ήταν πολύ μέσα. Ναι, εκεί ήταν πολύ καλό. Δηλαδή, μου φαίνεται λίγο. Εντάξει, Όντω έκανε και λάθη χθε, έχασε και σουτ και όντω πήγε πολλέ φορέ να πάρει το φάουλ που εκβίασε κάτι και δεν το δώσανε. Το πιο σημαντικό αυτό δηλαδή θεωρώ ότι τον Τάλλα έχει σφυριχτεί πολύ καλά στη σειρά μέχρι τώρα ενώ θα περίμενε, α πούμε, οι κλίπε με λεφτά και Λο Άντζελε και τέτοια να του πρόχουνε πολύ. Δηλαδή χθε ένα φάουλ στον Καβάη σε Λάιμουντ, α πούμε, λέω Μαλάκια, δεν μπορεί να μην το δώσει αυτό. Τσεκούρομα στα χέρια, ξεκάθαρο. Ναι. Ε, στο πρώτο μήχρονο βέβαια. Δεν είχε σημασία. Αλλά εντάξει, ξέρει. Αν θέλει να του πρόξει, το δίνει. Όχι, από το σίγουρα ποδιδίδε. δεν του πρόχνουν ναι, ναι. του κλίπερ. Ε, ένα πράγμα που έκανε τακτικά τον Τάλλο πολύ σημαντικό είναι ότι ψήλωσε πάρα πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Έβαλε Εντάξ. μέσα και τον Μπόμπαν. Αυτό νομίζω είναι λίγο. Όχι, και πεντάδε πολύ ψηλέ. Ναι. Και με κλέμπρι πιο χαμηλά. Ναι. Ε, πολύ πιο. Και του. Έ... δούλεψε ναι. αυτό. Και νομίζω ότι ήταν η φάση του ότι ξέρετε κάτι. Επειδή στο Ντάλλα και στα δύο παιχνίδια και ο Καβάη και ο Πολ πηγαίνανε άνετα στο καλάθι, δεν υπήρχε αποζήκη, δεν υπήρχε τίποτα. Είπε ότι δεν θα φάμε, λέει, ξέρω δεν θα, όσαν, μπαίνουν αυτοί θα κλείνουμε και α τα φάμε απ' έξω. Αυτό ήταν δεν η επιλογή και γι' αυτό και, και έτσι να το Αυτό πήγαινε. δηλαδή. Γι αυτό, γι αυτό, και παίξαν καλύτερη άμυνα. δεν σου τάρανε κάτι τόσο τρελό. Εντάξει, σου 40% βέβαια, έτσι, σχεδόν 38,5% νομίζω. Λαρά, κάτι ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι Ναι, και όλο το παιχνίδι ήταν φυσικά ένα πεντάλεπτο στο τέλο τη Τρίτη. Μπράβο, στο που κάνανε Το παιχνιδι σάρι... ήταν 17-0 σερί, έτσι. Τρομερό. Και εκεί κάνανε αβίαστα λάθη οι Clippers. Ναι. Αβίαστα, εντάξει. Τα αβίαστα yeah. είναι και σχετικά γιατί α πούμε από αυτή την άμυνα που δεν είχαν συνηθίσει. Οι Clippers και ο Πολ Τζόρτζ και ο ε, Καβάη κάνανε λάθη εκεί. Αλλά και εκεί λόγω να, τι λε, ρε. Τι λε, α που τα ναι, που... γίνονται. Ρε, ναι, παιδί μου. Εντάξει, έβαλε όλε τι Τι να κάνουν τώρα. Δηλαδή, οκ. Η ψυχολογία παίζει ρόλο, όπω και να το κάνει τώρα. Αλλά ήταν καλύτερο ο Ζούμπατ, ήταν πάρα πολύ καλό ο Μπατούμ. Δηλαδή, δεν ήταν. Δεν έβλεπε. Εγώ το, το, στη σημειώσει μου έβλεπε ότι βλέπω του κλείπτε να προσπαθούν πάρα πολύ στην άμυνα. Ξέρε, τάπε, κλεψίματα, πηδάγανε για τι μπάλε. Αλλά είναι δεν, φοβερό είναι... να έχει αυτό το ρόστερ και να μην είναι αρκετό. Ναι. Είναι φοβερό. Κάτι δεν δουλεύει. Ξέρω, θέλει τόση προσπάθεια για να αποκλείσει τον Ντάλλα. Ναι, νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ σοβαρό θέμα με το πόσο χαρισματικό είναι ο Λούκα. Εντάξει, είναι τρομερά χαρά. Αυτό, δηλαδή, δεν, δεν μπορούν... Δηλαδή, Χωρί να είναι το νούμερο 2 του τίποτα φοβερό, έτσι. Ναι, αλλά και αυτό το πάλι, ας πούμε, βλέπουμε, ε, χέρεις, αυτό που το είχαμε πει στο, σε ένα άλλο podcast, ότι λες ότι α, μόνος του τους πάει. Καλά, και εκεί διαφωνώ. Ναι, δηλαδή, όταν... Όταν σου τάρει η υπόλοιπη ομάδα από το Λουκα. Α Λουκα. Ο Λουκα τα γαμάει όλα η υπόλοιπη ομάδα σου τάρει γύρω στο 45% από το τρίποντο, ναι. ε, δεν πάει μόνο του. Ε, ναι. Απλά του όντω του φέρνει σε μια θέση που λέει Θα είστε εκεί, θα σα βρω, βάλτε το. Ναι. Και το βάζουν. Και αυτό πρέπει λέτε. να κάνουν οι άνθρωποι. Δεν ναι. ναι. πρέπει να κάνουν κάτι τρελό. Ναι. Και παίξτε και άμυνα. Αυτό είναι η φάση. Είναι το λεμπρονικό, το κλασικό. Ισχύει αυτό ακριβώ. Αλλά θέλω να πω ότι οι κλήπε προσπαθούσαν σε αυτό το παιχνίδι. στα πρώτα δύο ήταν πάρα πολύ ασύνδετη στην άμυνα. Δεν λέω ότι και εδώ ήταν κάποιε φάσει. Και στο τέλο, με επιθέσει του, Ωμαν, oh τι κάνει ο Τέρνε, γιατί δεν πα εκεί, έχει περάσει. Πήγα εύκολα λέει απ. Με τρελά, ναι. νωρίτερα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. το διάδρομο. Ε, Εμένα η αίσθηση που μου δίνουν ακόμα οι κλήπτε σου λέω Ακόμα καταρχήν δεν έχει τελειώσει η σειρά. Μπορεί να περάσουν. Δηλαδή, άμα ναι. τώρα πάρουν το διπλό, είναι ένα παιχνίδι. Τώρα, παιχνίδι. άμα πάρουν δύο τέτοια, α πούμε, είναι απόλυτο boost ψυχολογικό βέβαια. έτσι. Να πάρουν το 6 και το 7. Ναι, ναι. ναι. ναι θα πάνε με άλλο αέρα. Δηλαδή, ναι. θα του φύγει ένα βάρο Τώρα αυτή τη στιγμή θα δει να πιο πολλά λεφτά ότι θα χάσουν. Ότι θα το πάρει yeah, το yeah, έξω. Είναι τάλος, δηλαδή τάλος. πόσα <laughs> πόσα διπλά δηλαδή θα γίνουν, αλλά δεν είναι καθόλου απίθανο. Όχι, δεν είναι καθόλου απίθανο, αλλά είναι φαβορή τον ναι. Τάλλο. Αλλά είτε περάσουν είτε δεν περάσουν. Πρέπει να έχουμε μια αίσθηση. Και είναι, είναι... απόρρια των δύο πρώτων παιχνιδιών που χάσανε. Γιατί ναι, ναι. μετά πρέπει να πάρει 4 στα 5. Ναι. Ά, άπαξε και πήρε τα άλλα 2 όμω, το σβήσε αυτό, <laughs> αλλά ήταν δύο σερία. <laughs> ναι, ρε, ρε, τρίτο αλλά και πάλι. Πρέπει να... Σωστό. σωστό. Ε, σαν να μην έχουν μεγάλη επικοινωνία μεταξύ του. Εμένα αυτό μου βγάζουν. Ναι. Δεν ήταν καλό και ο Ρόντο χθε. Καθόλου καλό. Χθε δεν ήταν καλό, είχαν πολλά λάθη. λάθο. κάποια στιγμή δύο τρίποτα σερή χωρί κανένα λόγο έτσι, ναι. δύσκολα. Και ενώ τα στραβήσετε υπόλοιπα ήταν πολύ καλό. Ναι. Και είχε και καλό πλασμάινο. Για Στοντιμή, μένα παίζει πολύ σημαντικό. Ο Ρέτζι Τζάξον ήταν πολύ καλό. Ναι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ότι δεν παίζει ο Ιμπάκα. Πολύ σημαντικό. Και Γιατί... ο Σούμπατ δεν παίζει τόσο καλά. Καλά, στα πρώτα ήταν λε και. Δεν ξέρω, ήταν λε και είχε πρόβλημα μαζί του ο Λούκα. Ήταν ότι κάθε φορά που θα, θα σε ψάξω και θα σε ξεφτυλίσω. <laughs> αυτό, <laughs> ναι, ναι. Δεν, δεν, Βαλκάνια. Ότι δηλαδή έχω πρόβλημα <laughs> με την οικογένειά σου, έχω πρόβλημα, δηλαδή κάτι μου έχει κάνει. <laughs> ναι. Δηλαδή ήταν ο ζούμπας ο, ο κακομοίψει. Και είχε τι φίλε, τι τι έχω κάνει τι σε αυτό. <laughs> είναι ε, <laughs> πολύ δύσκολη φάση τώρα. Δηλαδή δεν ξέρω. Ναι. Πάντω αν περάσει. Βασικά και τα δύο έχουν ένα ωραίο νάρο. Αν περάσει το άλλο είναι πολύ <laughs> fan. <laughs> <laughs> Η έκρηξη Λούκα <laughs> ναι, <laughs> ναι, ναι, ναι. <laughs> μα μα εντάξει, υπάρχει. Είναι τρομερό Λούκα. Και έτσι όπω παίζει ο Λούκα, δεν μπαίνει σε μια σειρά που λέω de facto την έχει χαμένη. Ειδικά τώρα να αποκλειστεί ο Λεμπρόν ή είναι έτσι Lakers, mm -hmm. ε, δεν υπάρχει χαμένη σειρά. De, de facto. Ναι, θα παίξει με τη Utah μετά. Ναι, δεν την έχω de facto χαμένη. Α, ah, όχι, δεν είναι de facto χαμένη. Σίγουρα. Πιστεύω ότι όταν φτάσει η στιγμή και Απλά... αποκλείψουμε πάλι τη Utah θα προέβλεπα. Ναι, και θεωρώ ότι η Utah. Το σύστημα τη Utah για να βγάλει ελεύθερα σουτ είναι πιο προβληματικό. Δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα στου ναι. Mavs από το στυλ των Clippers που είναι λίγο ότι eyes are Ναι, ball, Και ball. με κομπέρ δεν θα μπούμε και πολύ στη ρεγγέντα. Ναι, αλλά μπορεί σε αυτό το hype και ρόλο να τον εκμεταλλευτεί λίγο τον κομπέρ. μπορεί να βγει πολύ έξω. Ναι, ναι αυτό ναι. Σωστό. Εκεί μπορεί. Θα το θα δούμε. δούμε εν καιρό. Ναι. Τι άλλο μα έχει μείνει, Τίποτα, αυτά. Αποδύσει. Αποδύσει, κλείσαμε. Ωραία, τα άλλα τελειώσαν τα ζευγάρια και πάμε ναι. στα ζευγάρια τη Ανατολή. Με τρέλανε λίγο σαν σχόλιο που το είδα σήμερα απλά να το πω για τα ζευγάρια τη Ανατολή. Που είπε λέει ο Μπράτλεϊ Μπιλ, ναι. δύο oh. πράγματα έχει πει που είναι ενδιαφέροντα. Το ένα ήταν ότι δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω, να μιλήσω για το μέλλον μου. Και mm. αυτό παίζει, χρειαζόταν να την τρώω μια. και λε, ώρα που την, έχω... την άρπαξα, α πούμε, την σάρα μου. Αλλά μετρώνει που λέει ότι το πιστεύω ότι μπορούσαμε να το πάμε μέχρι τα 7 παιχνίδια. Από, Από... Από πού? Από τη στιγμή που χτύπησε, Μπιτ, και μετά, ίσω. Δεν ξέρω. Γενικά, το πιστεύω λέει ότι μπορούσαμε να πάμε σε τα 7 παιχνίδια. Γιατί το πιστεύει αυτό. <laughs> Για, γιατί βράδυ να το πιστεύει αυτό. Δε... <laughs> δηλαδή, ήταν προφανέ μπορούσαμε... σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο ότι δεν γινόταν αυτή και η Και Δεν κάναμε και το και το που πράγμα τα πράγματα. πήγατε στα 5 ήταν θαύμα. <laughs> 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 ήταν θαύμα. <laughs> είναι επειδή χτύπησε ο άλλο. Δεν είναι κάτι. Τέλο πάντων. Το ωραία εδώ, Μάτσε, στη Φιλανδία. Ναι μόλι, Γιατί εντάξει. δεν έπαιζε ο Εμπίτε, ναι. δεν έμπλεξε καθόλου σχεδόν. Ωραία, και αφού ξεσπιάσαμε αυτό, πάμε, Πάμ. να αρχίσουμε τα match-up τη Ανατολή για το δεύτερο γύρο. Να ξεκινήσουμε αυτό. Σε Sixers Hawks. Mm. Και από το πουθενά, λόγω του δεν ξέρουμε. Εμένα δεν μου φαίνεται τόσο. Η, 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 το μικρό σκίσιμο στο μηνίσκο μου φαίνεται πιο σημαντικό. <laughs> ναι, ναι. Δεν, είναι, καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω πώς θα παίξει. Σίγουρα είναι. το κάνουν downplay. Ναι, είμαι σε αυτή τη φάση, δεν καταλαβαίνω πώς θα παίξει. Το σκίσμα στο ναι μπορεί να μην είναι κάτι... Αλλά Όχι, αλλά τι σε να πεις να παίξεις... Ε, πονάει αρχικά, ναι. δεν είναι... Και κίνησής, τώρα μιλάμε play of basketball. Λες. Ναι, δηλαδή... Ξέρεις, είναι... Δηλαδή άκουγα ένα podcast και το διάβασα κιόλα στο Twitter ότι... Το τελευταίο παίκτη που μπήκε με σκίσιμο στο Μηνίσχο που λέγανε ναι, δεν πάθε τίποτα. Παίξε ήταν ο Άντρου Μπάινου, α πούμε. Mm. Και, οκ, okay, έπαιξε mm, mm. και μετά τελείωσε η καριέρα του ναι. στο γόνατο. Δηλαδή δεν είναι ότι μπαίνει. Ο Μηνίσχο μι... είναι σοβαρό ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι. Λάχ, πολύ σοβαρό είναι. Μπορεί να μην είναι τόσο άμα είχε χρόνο μπροστά του να κάνει υποθεραπεία κλπ. Αλλά ότι μπαίνω και παίζω στα playoff ναι. και πάω για να πάω στου τελικού. Ναι, ναι. Δεν μπορεί να έχει το 100%. Μου φαίνεται πολύ περίεργο και θέλω να δω πώ σε την κατάσταση θα είναι. Το οποίο γεγονό το τι συμβαίνει με τον Embiid. μου καθορίζει φοβερά το τι να προβλέψω για Εννοείται. τη σειρά. Δηλαδή, αν ήταν ο Embiid full, ε, δεν θα το συζητούσα. Κι εγώ το ίδιο. Τύπου. Μπορεί να παίρνει κάποια, ένα παιχνίδι, δύο α ναι. η Ατλάντα το πολύ, αλλά ότι αυτό είναι και ναι. θα προχωρήσει. Τώρα ε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η Ατλάντα παίζει πολύ καλά. Ναι. Έχει κάνει φανταστική πρώτη σειρά με αυτό το τους χαμηλό νιξ, επίπεδο, έτσι. αλλά του διέλυσε. Οι Νίξ δεν είχαν επίθεση, δεν είχαν. Δηλαδή τα line-ups του δεν ήταν καλά, δεν εκμεταλλεύτηκαν καθόλου το... τα mismatches που δεν υπήρχαν τελικά με τον Dre. Ναι. Δεν, δεν είχαν υπήρχαν, δημιουργικότητα. Δεν μπορούσαν καν να αμυνθούν. Έφαγαν 120 πόντου σε τρία παιχνίδια, νομίζω. Το ναι. οποίο δείχνει ότι η επίθεση τη Ατλάντα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα έχει το ultimate challenge αμυντικά ότι θα παίξει με την καλύτερη άμυνα. Mm -hmm. Αν όμω λίγο Embiid, δεν είναι τόσο όσο θα ήταν αν έπαιζε ο Embiid. να πούμε και αυτό που το είπαμε και σήμερα στο chat για τον Ράντλ, ο οποίο δεν έπαιξε πολύ καλά. Καλά. Δεν έπαιξε, έπαιξε χάλια, βασικά. Έπαιξε χάλια. Ε, Και αυτό, δηλαδή, είναι κάποιε τέτοιε στιγμέ που θέλω ξέρεις, να, να το λέω για να το, θυμ, να το θυμάμαι εγώ ίδιο πρώτα. Και μετά και όσοι μας ακούνε, ότι α πούμε, βλέπουμε μια ομάδα. Το είπαμε πριν λίγε μέρε στο podcast. Που πάει καλά λόγω τη άμυνα και αυτόματα δίνουμε το credit στον πρώτο scorer και λέμε τι παιχτάρα που είσαι. Που ήταν πολύ καλό φέτο ο Ράντλ. Όντω ήταν καλό. Αλλά τώρα που ήταν απέναντι σε μια άμυνα που έπρεπε να προσαρμοστεί πάνω του σε μια σειρά κλπ. Δεν είναι ακόμα τόσο καλό. Ναι. Yeah. Οπότε είναι κλασικό των ομάδων του Tibbs, Άλλη μια χαμένη σειρά, άλλη μια κακή χρονιά στα playoff για τον Tibbs. Βέβαια ισχύει ότι όταν προσαρμόζεται μια άμυνα πάνω σου πρέπει να κάνουν step up και οι υπόλοιποι. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Και Αλλά είναι ήταν κανά... τραγικό ο ίδιο. Ναι. Και από τον Tibbs όχι κάτι ιδιαίτερο στη διαχείριση των παιχνιδιών και αυτό ότι δεν εμπιστεύομαι κανέναν ο οποίο είναι νέο, δεν τον βάζω ναι. ποτέ να παίξει. Έπαιξαν και... βέβαια και ο Quickly και ο Bi Topping. έπαιξαν σειρά. Ωε. Ouais. Όταν Αλλά... ε... ναι. του χυπήθηκε η Παναγία ναι, των υπόλοιπων δεν, δεν, πολύ, πήγε, δεν καμία δημιουργικότητα. Και λίγο του έκαψε και. Δηλαδή και ο Ρόζ μπο... είναι καλύτερο να έχει τι εκρήξει του παρά να ναι. του φεύγει η Παναγία των υπόλοιπων ασθενών. Και δεν μπορούσε και να μηνθεί ε, καλά. Τέλο πάντων, πάμε. Περνάμε ε... στη σειρά. Ναι. Οι υπόλοιποι τη Φιλαδέλφια παίζουν πολύ καλά. Δηλαδή αν δεν είχαν αυτή την ατυχία, θα ήταν σε πολύ καλή πορεία η Φιλαδέλφια ω προ τον τελικό Ανατολή. Ο Κάρι χθε έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο μάτ, Ο Μπεν Σίμον κάνει πολύ καλά playoff. Εκτό βολέ. Εντάξει, προφανώ. Χάκα, χάκα Μπεν. Χθε έκανε πολύ καλό παιχνίδι ο Μπάια Χάρη. Ο Τάιμπουλ παίζει Αμινάρα. Ο Ντουάιτ Χάουρν ήταν χθε καλό στο ρόλο να βοηθήσει λίγο γιατί έλειπε ο Embiid, α πούμε, αμυντικά. Μάξι. Ο Μάξι πολύ καλός. καλό. Καλό πήγε αυτό. Για το Μόρι. Ε, εντάξει, ναι, προφανώ. Είναι κρίμα για το. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν παίξουν μπίτι, χτυπάνε τσιρά. Ναι, είναι δεν είναι derby. τελειωμένη. Είναι ένα derby, μια. Αλλά δηλαδή είναι derby, σειρά. derby πλέον. Κοίτα, ε, είναι πολύ καλό για τη Φιλαδέλφια ότι έχει πάρα πολλού και καλού αμυντικού που μπορεί να ρίξει πάνω στο Τρεγιάνγκ. Δηλαδή, mm. ο Τάιμπουλ, ο Ντάνι Γκριν. Ντάνι Γκριν. Πολύ καλό. Ο Σίμον. Όλοι αυτοί μπορούν να του δημιουργήσουν πρόβλημα γιατί είναι τεράστιοι ναι. σε σχέση με τον Τρεγιάνγκ. Είναι καλή αμυντική. Ναι. Και Τώρα είναι... είναι next level δυσκολία. Δεν ξέρω αν έχουν τον τρόπο να εκμεταλλευτούν και αυτοί ας πούμε το mismatch που δημιουργεί ο Τρέι Γιάνγκ. Γιατί ο Σίμον δεν, δεν νομίζω ότι θέλει να μπει σε αυτό το τρυπάκι του να. και δεν ξέρω αν είναι και σωστό ναι. να τον βάλουν στο τρυπάκι του να αποστάρω τον Τρέι. ή το να πάω να κυνηγάω τον Τρέι, α πούμε. Το ναι. Και νομίζω ότι αν τον αφήσει μέσα στο παιχνίδι και δεν τον προβληματίσει κατά αυτόν τον τρόπο τον Τρέι, έχει θέμα. Δεν ξέρω. Και η Ατλάντα παίζει, είναι αυτό που λέει, πριν, παίζει πολύ καλά. σω το bias να είναι, δηλαδή σε switch το bias ναι. να μπορεί να προκαλέσει κάποια ρήγματα προ τον τρέι. Γιατί το backcourt τη Ατλάντα είναι καλύτερο. Ναι. Έτσι, δηλαδή και ο Μπογκδάνοβιτ έπαιξε καλά. Και ο Λου άμα δεν τον εκθέσει στην άμυνα, μπορεί να παίξει καλά. Mm -hmm. ε, ο Τρέι Γιάννη ήταν πάρα πολύ καλό. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Χάντερ. Ο Χάντερ ήταν είναι, η αποκάλυψη του. Ναι. Πάρα πολύ πάρα πολύ καλό και σουτάκια από μέσα απόσταση και τρίποντα και άμυνα κάνανε αυτό το πολύ ωραίο που βάλσανε ξέρω εγώ τον Χάντερ στο Ρόουζ, τον Καπέλα ο Καπέλα πάρα πολύ καλή Capella, σειρά πολύ και γενικότερα τρομερή χρονιά ο Καπέλα φέτος ο Κόλνς ανέβηκε επίση σε κάποια ναι, παιδιά. ναι. δηλαδή επιθετικά η Ατλάντα είναι ξέρεις, φοβερή αλλά η, η άλλη είναι ο στην άμυνα Δηλαδή, μετά το είναι αυτό. Το, όλο το θέμα είναι τι θα γίνει με τον Embiid. Αυτό. Αυτό έχει τη το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πώ θα παίξει ο Embiid, γιατί α πούμε, αν παίξει και μετά ξέρω εγώ, το γόνατο πριστεί ή ξέρει, έχει αυτό που πονάει, και πρέπει να τον αφήσει για δύο μέρε έξω. Δηλαδή, παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο αυτό. Και αυτό είναι κάτι. Α πούμε, πάντα μέσα στη... φέτο το έκανα ε, ότι έλεγα ότι ρε παιδί μου είναι θεό ο Embiid. Πάρα πολύ καλό. Δεν θα με κοροϊδέψει, α πούμε, ω προ το... Τε... Ξέρεις, τι... είναι, είναι γυάλινο, ρε φίλε. Μέχρι στιγμή, δυστυχώς, ναι. Είναι το θέμα αυτό, θα... είναι πολύ σοβαρό και θέμα. είναι και ένα μου σώμα που το βλέπεις, ότι είναι... Δεν ξέρω. Μου φαίνεται πιθανότερο να χτυπήσει από κάποιον ο ναι. οποίος είναι πιο... Βαθό. Είναι λίγο πιο βαρύς. Ε, Τι προβλέπουμε? Αν παίξω Embiid, πιστεύω θα κερδίσουν 4-1. Και ναι. παίξει κανονικά, έτσι. Να είναι ο κανονικό Embiid. Έστω ότι μπορεί να είναι κανονικά. 4-1. Δύσκολα όμω. Δηλαδή, μπορεί να πάει και 4-2. Δηλαδή, είναι καλή ομάδα η Ατλάντα. Mm -hmm. Αν είτε δεν μπορεί να παίξει καλά, είτε δεν παίξει καλά παιχνίδια, μπορεί... έχει τα κάκαλα. πει ότι η Ατλάντα θα περάσει σειρά. Τα έχω. Κι εγώ τα έχω, ναι. δώσω. Θα τη το δώσω. Δεν είναι σίγουρο, δηλαδή, ότι αν πάνε προφανώς, όλα στραβά με τον Embiid. Δεν ένα... είναι σίγουρο, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να κλέψουν ένα παιχνίδι από τα πρώτα. Ξέρεις, ναι. έχουν momentum καλό, αθλάντας. Έχει καλό ρυθμό τρέι, είναι πάρα πολύ επιδραστικό. Αν δεν τον κυνηγήσουν πολύ στην άμυνα. Πιστεύω ότι μπορεί να το κάνουν. Ναι. Δεν είναι σίγουρο. Σίγουρα δεν είναι σίγουρο. Θα είναι derby, δηλαδή, και ναι. τότε, αλλά ναι, μπορεί. Συμφωνώ. Άρα είμαστε, έχουμε δύο σενάρια εδώ. Μπράβο. <laughs> <laughs> 4-1. 4-1, ναι, με καλό MB. 4-1. Με όχι καλό MB. Δηλαδή, 4-2, Ατλάντα. Ομάδα. Γενικότερα έχει καλύτερη η Φιλαδέλφια. Πιο πλήρη. Από τον καλύτερο παίκτη σειρά τον έχει η Φιλαδέλφια άμα παίξει ο MB. Σωστό. Αν δεν παίξει, νομίζω τρέι είναι καλύτερο. Ναι, και εγώ νομίζω. είναι οριακά καλύτερο στον πενσίνο. Και δεν θα κάνω πάλι το λάθο. <laughs> ναι. ε, καλύτερο ο Μποντή, ο Ντοκ, νομίζω. Ναι. Και το match-up. Δεν είναι. Δηλαδή, άμα ήταν ο Embiid, κανονικά θα ήταν εντάξει, καλό, μα... καλό ματσάβιο του Sixers προφανώ. Mm -hmm. Αλλά χωρί τον Embiid. Δεν είναι... ξέρω, δηλαδή, άμα παίζει ο Χάουαρντ με το Σίμον μαζί, το Spacing, όλα αυτά. Ναι. Είναι, ζορίζουν περισσότερο. Δεν είναι. Και Ατλάντα, καλά. Ο, ο καπέλα, πούμε, ήταν πολύ έξυπνο σειρά με του Νίξ. Ισχύει, ισχύει. Πολύ καλό παίκτη. Για να δούμε. Δηλαδή. Δηλαδή. Και πάμε τώρα να κλείσουμε με το φιλέτο τη Ανατολή. Ποιο το περίμενε, μα απέκλεισε τον Μπρούκλιν. <laughs> Απίστευτο. <laughs> Απίστευτο. Φοβεροί, φοβερό ματσάπ αυτό. σειρά τη χρονιά. Το οποίο Για έτσι όπω φαίνεται τα πράγματα με τον Εμπίδη μοιάζει να είναι ο πρόεδρο τελικό Ανατολή. Έτσι όπω <laughs> φαίνονται τα πράγματα στη Δύση, <laughs> μοιάζει να είναι η μεγάλη ευκαιρία αυτού που θα περάσει να πάει ναι. να το πάρει. Γιατί δεν θα παίξει ναι. μάλλον με το φόβητρο. Δεν είναι σωστό να το πω, αλλά στο μυαλό μου, όποιο περάσει αυτή τη σειρά. Θα το πάει το φωτάσμα. Που είναι φοβερό. Και πάμε τώρα να τη δούμε αυτή τη σειρά. Εγώ μπορώ να μεταφέρω πούμε, την εμπειρία μου από τη σειρά των Σέρντιξ προ το κομμάτι τη επίθεση του Brooklyn. Ευχαριστητή. <laughs> πάρα πολύ ευχάριστη. Ρε, είναι σαν ψέμα. Δεν ξέρω. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω ότι αυτό το πράγμα κάπω αντιμετωπίζεται. Μέχρι να το δω, δεν το πιστεύω. Επιθετικά. Τι θα χάρει, αφού ο Καηρή είπε ότι όλο ο κόσμο είναι μαζί μα. <laughs> <laughs> σίγουρα όχι, σίγουρα όχι. Πιστεύει ήταν Υιστε... μια ατυχή δήλωση αυτή. Καλά, δε. σε ατυχία και Καηρή τελευταία <laughs> εβδομάδα <laughs> έχει αρκετά περιστατικά. Άστα αυτά τώρα. <laughs> ναι, 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 ναι. Εδώ μιλάμε για αυτή. <laughs> αυτό. Να κερδίσει <laughs> ο Γιάννη Μέστερμπρουκ για <laughs> να πατήσει στο Τι παπάρια να μπει, έχουν ούτε σήμα δεν έχουν. Σα αυτό το σήμα. Εντάξει. Δεν, δεν ξέρω, εγώ δεν το. Ηταν. Μου φάνηκε λίγο είναι αστείο. Αστείο, άμα είσαι εξωτερικό, αστείο είναι. Ναι. Αυτό ε, ναι. ναι, ρε παιδί μου. Καλά, και, ναι, τόσο, και εγώ ρε. δεν είναι ότι απάμε να. Ναι, δηλαδή κάποιοι το πήρανε πολύ προσωπικά. Δηλαδή. Κοίτα, το θέμα και είναι. Το πήρανε, ξέρει, θέλω να πω. Εδώ τώρα. Και στην Αμερική το πήρανε, αλλά εδώ θεωρώ ότι. Από αυτήν την άποψη το αστείο γινότανε. Δε δε ρε, παιδε, προφανώς, αρέσει, δε δε ναι, 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 Προφανώ δεν σα αρέσει. Σε ενοχλεί. Δεν Αλλά είναι ανάλογα. Ρε παιδί μου, η ομάδα είναι, αν πούμε ότι η ομάδα δεν είναι τίποτα. Αν η ομάδα έχει για κάποιον μια αξία. Έχει μια αξία του, πατά στο σύμβολο. Ναι, εντάξει, το πάτη. Εντάξει, ναι, ναι, ναι εντάξει, αλλά εσύ. Είναι... ένα σύμβολο είναι... που σε νοιάζει, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι. Όπω κάνει τραστόκινγκ, είναι ξέρει, λίγο αυτό, ότι σε πικάρω. Ωραία, παίζουν εθνικέ και πατάει άλλο στο σύμβολο στι χώρε Θα ε, γινόταν. Είναι λίγο διαφορετικό με τι σημαίε. Γιατί έχει άλλη αξία το σύμβολο. Ακριβώ. Καλά, ναι, προφανώ αξία. Εντάξει, για μένα όμω δεν λέει το σύμβολο τη σημαία, δεν με νοιάζει τόσο. Για κάποιον όμω η αξία του. Του ναι, αλλά είναι ομάδας. πιο λογικό να έχει αξία το σύμβολο μια χώρα παρά το σύμβολο μια ομάδα. <laughs> <ας πούμε. laughs> ναι, γιατί... okay, αλλά μεγάλο Ναι, οκ, αλλά να σου πω. Το καταλάβω. αν είσαι ο Μπιλ ο... Ράσελ που έχει παίξει τόσο, α πούμε, μπορεί να έχει άλλη αξία. Αν είσαι ο Γκάρνετ, μπορεί να έχει άλλη αξία. Αν είσαι 30 χρόνια μια ομάδα, μπορεί να έχει άλλη αξία. Μου φαίνεται τόσο. Κύριε Φίλε, δεν σου κάναμε. Τίποτα, Ναι, ήξερα. Ήταν, ήταν σου. λίγο ότι τέτοιο. Ότι σαστι... Μου τη σπάσατε, πάρτε Έφυγα μόνο μου, με, σας είπα ότι θα μείνω. Πλήσα με υπερομάδα. Μην, μην, σα... σ... μην λογική. Μα δεν μην 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 λογική, Αυτό με Να πω ότι του κάναμε κάτι. Δεν του κάναμε τίποτα. Μην ψάχνει λογική, αλλά αυτό είχε λίγο πλάκα. Δηλαδή, να σου πω κάτι, άμα το σε μια Α πούμε, το τι έκανε ο Τρέι με του Νίξ ήταν για μένα τρομερή απόλαυση. Ναι. Δηλαδή, α, τέλεια, ό,τι θε. Αλλά δηλαδή, ο Τρέι δεν έπαιξε ποτέ στου Νίξ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν πειράζει. <laughs> και τώρα. Προφανώς... Ρε παιδί μου, αν είχε παίξει. Σα συγχαίνεστε. Τρέι... Για κάποιο λόγο σα συγχαίνεται το καίρι, Αν είχε παίξει ο Τρέι στου Νίξ και του είχε παρατήσει και τα κάνει, θα έλεγα τη μαλάκα, ρε φίλε, δεν σέβεται λίγο. Ναι, αλλά δεν έχει πλάκα, μα δεν είναι. Δηλαδή ναι, μου φαίνεται ότι. Σαν εξωτερικό έχει πλάκα, είναι. Ναι, έτσι. αυτό. Δηλαδή, ο δεν, έγινε. Και, και αυτός. δεν έγινε και κάτι τόσο τρομερό. Καλά, δηλαδή, κάτι τρομερό δεν έγινε. Ναι, αυτό ναι, είναι δηλαδή, καθαρά ναι. ναι. αυτό. Είναι λίγο αυτό. Είναι λίγο... Καταλαβαίνω να σε ενοχλήσει. Αυτό, αυτό. Αλλά το να προσβληθεί βαθύτατα. Δηλαδή, θεωρώ αυτό. ότι αν αυτό γινόταν, α πούμε, σκέφτεται να γινόταν στην Ελλάδα. Καλά, εμεί είχαμε βγάλει. Τα λέγανε ότι για τον έφηβο ή για το τριφύλλι ή για τέλειο. Όπω το παλάκι, θα κεβόταν η Αβίνα. Ναι, ναι, το διέμαξε αυτό. Δεν έφευγε από το γήπεδο. Όχι. Και εκεί να πούμε ότι πώ φάνηκε ελληνικά πώ αντιμετωπίζουμε κάποια πράγματα. Εγώ α πούμε που λέω, που είμαι σε έλλειψη και τα λοιπά, που προφανώ δεν έμεινε τρελάθηκα πάνω σήμερα. Η οποιαδήποτε συσχέτιση με το ότι ένα σοβαδό πέταξε μπουκάλι και ότι βρέθηκαν άνθρωποι να πούνε ένα μην πάντα για το σύντομα. Δεν ήμουν καλά. Μην ναι, είμαστε τα καλά δηλαδή, μα. Είναι αυτό το, η λογική τη αρένα. Ότι με προκαλεί, πάρτι, Σου πετάω ναι, που ναι, ναι, ναι. δηλαδή, Ότι αυτή είναι η φάση μα. Έχω το δικαίωμα. Μπράβο. Εντάξει. Το έλεγε ο Ζακ Λόου και το είπε πραγματικά τέλεια. Είναι το πιο εύκολο πράγμα στο γήπεδο να κάνει μπου αυτό είναι να τον βρει. Άντε γαμί σου. Αυτό. Και... και είναι μια χαρά. Και είναι παιδιά. Δηλαδή το βλέπω και το βλέπουμε ξέρω, σε όλε τι εκφάνσει κοινωνία μα. Ναι, ε, δεν ξέρω πού είναι το όριο του φλερτ και πού είναι το όριο ναι, του τέτοιο. Πράβο. Δεν ξέρω πού είναι το όριο του τέτοιο, έχω πολλού φιγμού. Έμα ε, λέγα, ξέρει. Είσαι μεγάλο άνθρωπο, ξέρει που είναι το όριο που περνά όταν σε έναν αγώνα σε πικάρει εισαγωγικά ένα αθλητή. Σωστά, 100%. Ξέρει. Όπω ξέρει, ποιο είναι το οριο του τετοιο εχω πολλου φυγμού. εμα λεγα ξερει εισαι μεγαλο ανθρωπο ξερει που περνά όταν φλερτάρει μια κοπέρα και το να γίνει, α πούμε μαλάκα ή ξέρω εγώ χειρότερο. Ακριβώ, ακριβώ. Ξέρει ποιο είναι το του να α πούμε στον δρόμο να κάνει κάτι το οποίο η αντίδρασή σου είναι υπερβολική σε αυτό που έγινε μόλι. Συμφωνώ Τα ξέρουμε ναι. τα όρια αυτά. Δηλαδή ναι, ναι. εντάξει, δεν αν δεν καθόλου, τα αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Είναι πρόβλημα δικό σου, ακριβώς, δεν είναι πρόβλημα του άλλου. Δεν το άλλο. είναι καθόλου δυσδιάκριτα. Ναι, και είμαι πολύ χαρούμενος που. Πολύ χαρούμενο και ταυτόχρονα πολύ στεναχωρημένο που στην Αμερική τουλάχιστον ξέρει, υπάρχουν άνθρωποι που σου λένε ότι ξέρει, ωραία, το έκανε τώρα, ωραία, φίλε, τα λέμε. Ναι, όλοι, έξω οι ομάδε μέσα μια εβδομάδα, ενώ πολλοί βρέθηκαν. Και το άλλο που λέγαμε, το οποίο αυτό έχει λίγο πλάκα, α πούμε. Σωστή συμπεριφορά, αλλά πάντα έχω ένα θέμα με το δείξιμο με το δάχτυλο. Ξέρει ότι με το που το κάνει. Τον δείχνουν έτσι, εντάξει. Αυτός αυτό ναι. είναι. αλλά εκεί... Εκεί ήταν. το, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω λοιπόν. εγώ. Ναι. Το καταλαβαίνω Α, και εγώ. Α, αλλά το καταλαβαίνω και αυτό που λε. Ναι, ναι. ναι. Ε, ε, και είναι λίγο αστεία σαν εικόνα. Ναι, αλλά είναι το τύπο ότι αυτό είναι ο μαλάκα. <laughs> σωστό, σωστό. Ναι, δηλαδή σκέφτομαι Αν ήταν άμα είσαι ένα ρατσίσταρο ξέρω εγώ. Αυτό είναι ο μαλάκα. Ναι, 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 βγάλτονα. ναι, σωστό. Γιατί αλλιώ. Και, και μάλιστα εκπροσωπεί εκείνη τη στιγμή, εσύ ω εκπροσωπεί τη μεριά των φιλάθλων. <laughs> δηλαδή αν εσύ τον κρύψει. Ναι. Είσαι και εσύ μέρο του προβλήματο. Είναι, νομίζω ότι Πάρα πολύ παδί και ειδικά στην Ελλάδα, γιατί έχουμε μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο, νομίζουν ότι έχουμε τον ίδιο ρόλο. Ότι έχουμε ισότιμο ρόλο με του παίκτε. Ναι, ναι, ναι. Ότι τύπου δεν μπορεί εσύ να με προκαλέσει. Ναι, <laughs> ναι. <laughs> γιατί εγώ θα σε γραμμίσω, ξέρω. Κατα... Δηλαδή, είναι... δεν είναι ισότιμο. <laughs> είναι όπω. Ε, ξέρεις... που σε όλα υπάρχουν ωραία. Δηλαδή, ακόμα και αν. τι να σου πω. Βάλει κάποιο ένα καλάθι και γυρίσει σε κάποιον και του πήγαμε ό,τι μάνα, α πούμε, να καταλάβω. Παίκτη. Παίκτη. Ναι, μα το πει προσωπικά. Ναι, να αντιδράσει. Να ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Ε, τώρα... Το να πει ότι σα γάμισα. Ε, ναι. ναι. <laughs> ε, εντάξει, χαλάρωσε, του φωνάζει. επειδή οι ώρε θα Ναι, ναι <σας laughs> δηλαδή, σα γάμισα. Δε, όχι, ξέρει, πρέπει να καταλαβαίνει τα όρια. Αυτό... Τα όρια είναι πολύ ευδιάκριτα. Είναι για πολύ ευδιάκριτα. Για είναι ευδιάκριτα. Συμφωνώ. Δηλαδή δεν μπορεί να σε μπερδεύει τόσο πολύ αυτό το πράγμα. 100% και πάμε να επιστρέψουμε στη σειρά. Και λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί με τίποτα να σταματηθεί αυτή η επίθεση. Okay. Και ακόμα και με τη δικιά μα πολύ μέτρια επίθεση, κυρίω λόγω των απουσιών, αλλά και χειρότερη επίθεση από του Bucks λόγω Γιάννη και του γενικότερου ταλέντου, δεν θα μπορούν να τη σταματήσουν τον Γιάννη. Και δεν μπορούν να παίξουν άμυνα. Φωλία. Δηλαδή, όλη του η προσοχή ήταν πώ θα πιάσουν τον date του ε, και του έβαζε 40 πόντου. Ναι. Δηλαδή, Χωρί να τον βοηθάνε ιδιαίτερα οι υπόλοιποι ναι. και να είναι ιδιαίτερα εύστοχοι. Ναι. Οπότε θα είναι μια, ομάδα, μια σειρά με πολύ ψηλά σκορ πιστεύω. Απλά θεωρώ ότι αν τα παιχνίδια είναι κοντά είναι τέτοιο το level του ταλέντου στο, στο, στην τριάδα του Brooklyn που θα είναι πολύ δύσκολο να βρεις ε, άμυνες. Αυτό. Θέλω να βάλω ένα disclaimer πριν ξεκινήσω να μιλάω για τη σειρά και το λέω και θα το ξαναπώ και στο τέλος. Δηλαδή θέλω να δώσετε προσοχή εσείς όσοι μας ακούτε Το φαβορή σε αυτή τη σειρά είναι το Brooklyn Το μεγάλο φαβορή ναι. είναι το Brooklyn Πιστεύω ακράδαντα ότι το Brooklyn έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τη σειρά Από ότι οι Bucks But Το φαβορή είναι το Brooklyn, το ξαναείπα But yeah. <laughs> Αλλά <laughs> Σε αυτό που θα ζητήσουμε από εδώ και πέρα είναι Πώς μπορούν οι Bucks να κερδίσουν γιατί πλέον ότι μπορούν. να έχουν, μπορούν. Ε, αλλά το φαβορή είναι το Brooklyn. Δεν, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Νομίζω ότι το δισκλέβει. Γιατί καλύτερα. πιστεύω ότι μετά από αυτά που θα πω. Θα φανεί. Θα πούνε ότι. Καλά, είσαι τρελό, πιστεύει ότι θα κερδίσουν οι Bucks. Ναι. Πάμε. Λοιπόν. Αρχικά είναι η μάχη, άμα θέλει να το πάρουμε επειδή είσαι και σκηνοθέτη. Του καλού με το κακό, έτσι. 100%. Δηλαδή, Είμαι... είναι σαν να έχει βγει από ταινία αυτό το πράγμα. Η ομάδα που είναι ναι. Ξέρει από τη μικρή πόλη. Αυτό, ο Γιάννη που δεν έφυγε. Ο Γιάννη με την όλη την ιστορία Ομ. του δεν έφυγε, έμεινε Αυτά, με τον το Μίλλετον, η οικογένεια. <χαι> Ήρθε ο Τζρού που είναι πάρα πολύ συμπαθή, που είναι χρόνια underrated στο NBA. Και από την άλλη, αυτοί που φτιάξαν την ομάδα μέσα σε μια χρονιά, που όλοι είναι ψιλοπερίεργοι, που όλοι ναι. είναι ψιλοντίβε, ναι, ναι. που του ψιλοσυχένεται όλο ο κόσμο, έχουν άπειρα λεφτά, είναι από τη Νέα Υόρκη. Είναι νεόπλοκοι, είναι, 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 είναι. Δηλαδή, αν υπήρχε μια ταινία ρε παιδί μου που σου έλεγε, είναι σαν να λε ότι ξέρω, μαζέψαμε την ομάδα τα, τα καλά παιδιά για να παίξουμε του εξωγήνου, α πούμε, που ήρθαν να κατακτήσουν τη γη και. Αυτό είναι το, το storyline. Welcome to the space, though. No? Αρχικά, οι Bugs, ό,τι ζητήσαμε, γιατί μα, το ζητούσα και με ένα φίλο στο Twitter μου λέει, με ρώτησε γιατί υπάρχει, υπάρχει τόσο hype για του Bucks. Οι Bucks αρχικά είναι μια καλή ομάδα, έτσι. Ξεκινάμε από εκεί. Ο, όποιοι πιστεύουν ότι οι Bucks δεν είναι καλή ομάδα ή ότι ξέρω είναι ζωντόβολα ή άσχετοι όλοι. Εντάξει, πραγματικά πρέπει να κοιτάξουν αλλού. Ό,τι ζητήσαμε από του Bucks να κάνουν απέναντι στο σκύλο, το κάναμε και με τον παραπάνω. Σωστό. Ε, άμυνα, επίθεση, δημιουργία, χαρακτήρα, σουτ στο τέλο, ό,τι θέλει. Mm -hmm. Το ματσάρισμα, το... θεωρώ, το έχω ξαναπεί ότι μια τέτοια ομάδα που είπε και εσύ που είναι τόσο δυνατή στην επίθεση και τόσο ταλαντούχα, για να την σταματήσει πρέπει να ρίξει ξύλο, πρέπει να είσαι αθλητικό, πρέπει να είσαι πιο μεγάλο από εκείνη σε μέγεθο. Μόνο έτσι μπορείς. Mm -hmm. Όπως, ας Όπω, α πούμε, ή να έχει εσύ αντίστοιχο ταλέντο, έτσι. Δηλαδή αυτό που λέγαμε του Warriors. Ε, την χρονιά του 73 ότι πήγαν να του αποκλείσουν οι Thunder γιατί παίξαν πάρα πολύ αθλητικά, παίξαν πολύ γρήγορα, παίξαν πολύ δυνατά και φυσικά είχαν και το ταλέντο. Τελικά το κάνουν λεμπρό, α πούμε. Δεν νομίζω ότι ματσάρουν καλά οι δύο ομάδε. Δηλαδή, άμα σου δίναν προδιαγραφές προδιαγραφέ σε... σε φυσική κατάσταση, σε σουλούμπια και τέτοια. Δηλαδή, δεν ξέρω ποιο θα μαρκάρει το, το Γιάννη πούμε, εδώ. Ναι, οι καλύτερε λύσει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι θα έχει ενδιαφέρον να παίξει πάνω τον Durant. Δεν μπορεί όμω, μωρέ. Ό,τι μπορεί. Δεν είναι αλλά είναι πάρα πολύ να δώσω, ο είναι πολύ δώσει ο Γιάννη. Είναι πολύ δυνατό. Εδώ συζητάμε. Και ο Durant δηλαδή, δεν, τον θέλει. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει Για μένα είναι καλό άμα βάλουν τον Durant πάνω στο Γιάννη. Ναι, θα φανεί γρήγορα. Δηλαδή, άμα τον φτύρει και τον κουράσει. Ο Κλάξτον υπάρχει. Bruce Brown, ίσω underrated, αλλά πολύ undersized. Ναι. Αλλά κάποιε φορέ αυτό το είχα δει πάλι από του Έλξ, α πούμε. Πιο πολύ πιάνει, ίσω. Το μαδικό. Πέρα από το μαδικό, ο παίκτη που δεν είναι στο ύψο του Γιάννη, αλλά είναι πολύ δυνατό. Ο Bruce Brown έχει δύναμη. Ναι. Δεν είναι όμω το smart, αν αυτό λε. Όχι, αλλά ακόμα και ο Σέμι, α πούμε, έχει παίξει ναι. του παιχνίδια, τα έχει παίξει απέναντι στου Bucks που ο Κλάξτον είναι πιο, πιο ψηλό ναι. Που σε αυτά συνήθω δεν έχει πρόβλημα ο Γιάννη. Ο Τζεφ Γκριν θα μπορούσε να ήταν, αλλά δεν παίζει. Να, να δούμε αν θα. Δεν ξέρω θα τη χάσει. Ότι σε κάποια φάση θα μπει μέσα στη ναι. σειρά, μάλλον. Αλλά γενικά κανένα. Ναι. <laughs> <laughs> δηλαδή αυτό είναι το. Ο Ντιάντρε Τζόρνταν <laughs> Α... είχαν βάλει μέσα στη χρονιά. Από τώρα Άρα δεν έχει παίξει τάμε. καθόλου. Ο Γιάννη μπορεί να έχει 40 από του μεσόρου ναι. στη σειρά. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για του Μπακ. Ναι. Γιατί δεν, δηλαδή συνήθω φοβάσαι ότι ο Γιάννη. Αν γίνει το κολλάψο του κολλάψο. σκοράρει, σκοράρει μήπω τον κλείσουν, μήπω στήσουν τον τοίχο. Δεν μήπως... είναι. Εδώ, δηλαδή ξεκλειδώνει πάρα πολύ του υπόλοιπου. Σωστό. Αν ο Γιάννη μπορεί να ναι. πάει όποτε θέλει και ούτε να βάλει. Ούτε άλλοι δεν μπορούν να μαρκάρουν. Δηλαδή. Ναι, βέβαια. Ούτε καρύδι δεν μπορεί να μαρκάρει. Είναι νομίζω λίγο underrated. Δεν είναι. Αμυντική. Δεν και ο Καϊρή και φο... ο Χάρντεν. Δεν είναι φοβερή, δεν είναι κάτι φοβερό όμω. Ναι. Αυτό. Αλλά δεν είναι αυτό που περιγράφεται ότι. Είναι ασθενά σταματημένο. Ναι. Όχι, οκ. Okay. Ε, και εδώ εντάξει, έχουν full κίνδυνο, έτσι. Ναι, Ήτο ναι. Το ξέρουν αυτοί λέμε... ότι άμα περάσουμε ναι, ναι. είμαστε το μεγάλο φοβορή. Ναι, ναι. Ένα ε. πράγμα το οποίο είναι underrated είναι τα active hands. Νομίζω ότι έχουν ναι. Ναι. Δηλαδή το έχω δει πάρα πολλέ φορέ να ναι, ναι. σε drive να βάζουν σωστά τα χέρια του και να καταφέρουν να κάνουν την εικόνα. Είναι τη αυτό που έκανε το Houston, α πούμε. Ναι. Όταν και μόνο. ο Kyrie είναι πολύ καλό σε αυτό. Και ο Harden είναι πολύ καλό σε αυτό. Και ο Durant είναι πολύ καλό σε αυτό. Δηλαδή, αυτό, το κάνουν πολύ. αυτό που κάνουν φέτο οι Bucks. Γιατί το άλλο είναι ότι μπορεί να, να πούνε στο Γιάννη ότι ξέρει σούτα, ρε, Και να αρχίσει ο Γιάννη να κομπανάει τριμποντέλε, α πούμε. Αλλά φέτο οι Bucks κάνουν αυτό που έκαναν οι Warriors με τον Γκάρι, όταν δεν μαρκάνε τον Draymond Green. Που ήταν ότι με αφήνει, νοσταρώ. Θα πάω και θα σκριν. βρω τον ε, Midleton, τον Drew. Ναι, και δεν προλάβει να αλλάξει. το Handoff, είσαι τόσο πίσω. Πάρτο. Και πρέπει να το κάνουν ναι. και οι Bugs. Ναι. Πολύ κακό αμυντικά μέχρι στιγμή. Αυτό που έχω δει πάρα πολύ κακό είναι ο Blake Griffin ο ναι. οποίο yeah. στα παιχνίδια με του Bucks έπαιζε σε απόσταση τριών μέτρων το Γιάννη. Ναι. Και πρέπει να το κάνουν τώρα αυτό. Ναι. Και θα το κάνουν. Να το τιμωρήσουν. και υπά... όποτε έρθει κοντά μπορεί να το τον περάσει τα πόδια πανεύκολα. Δεν είναι σε κατάσταση Α, δηλαδή να. Ε, underrated πολύ ο Τζο Χάρη. Πάρα πολύ και κομβικό. Και στην άμυνα καλό. Ναι. Και κάνει και κάτι που, λά, τύπου πάει στο καλάθι που και που. Ναι, ναι, είναι καλό στο τράγιο. Αλλά το shoot του είναι. Δεν και βάζει. όταν πρέπει να φυλάξει τα λατρεία. Ναι. Εντάξει, και αυτό είναι το βασικό τέτοιο. Δηλαδή, ειδικά τώρα που τραυματίστηκε ο Ντιβιτσέντζο, που ήταν, είναι κρίσιμο τραυματισμό. Α, γιατί τώρα οι Bucks πρέπει να φέρουν. Δηλαδή, άμα θέλουν ότι να κρατήσουν το Forbes που νομίζω καλά κάνουν στον πάγκο για να Σουστο. έχει τον ίδιο ρόλο, πρέπει να φέρουν α πούμε τον Κόνακτον. Το είχαν δύο. Καλά, Ναι. Τι θε, Θανάστε. Θέλω θανάσει. Γύρισε αρχικά Όχι, ήταν. Αλλά θα είχε πλάκα. Καλά, εγώ θα τρελνόμουν. Δηλαδή δεν θα Κάλα έκανε χάνουμε κάτι. Χάνουμε λίγο spacing, <laughs> έτσι. <laughs> ε dónde, χάνουμε spacing και δεν θα έκανε κάτι Δηλαδή Το πιθανότερο είναι ότι θα μάζει με 5 φάους σε 5 λεπτά. Ναι, ναι, αλλά αυτή την ενέργεια. Αλλά θα και πλάκα. Για, 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 να, για να διατηρήσει το ρόλο του, εντάξει, μετά θα βάλει και τον κόνο. Εκτό αν πάνε σε πιο super size, α πούμε, με τον Tacker μέσα. Αυτό έχει η αλήθεια είναι περισσότερο νόημα. Ο Tacker πιστεύω πρέπει να παίξει καλά σε αυτή τη σειρά για να έχουν ελπίδα οι Bugs. Ναι. Είναι κομβικό. Αλλά είναι σημαντικό το ότι το έχουν δυνατότητα. Δηλαδή πιστεύω θα ξεκινήσουν με τον Μπρουκ Λόπε, το κλασικό του, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, έβλεπα σήμερα ότι σε καταστάσει drop coverage με το Miami, το Miami scorer 0,6 πόντου mm -hmm. ανακατοχή. Ποιο είναι πάρα Ωραία. πολύ λίγο. Ε, εντάξει, τώρα εδώ δεν θα είναι το ίδιο. Όχι. Για ε, αλλά... να δεν χάνουν. Ναι. Πιστεύω θα ξεκινήσουν έτσι με τον Μπρουκ Λόπε και βλέποντα και κάνοντα. Το καλό είναι ότι αν βάλει κάποιον. Αν δεν βάλει τον Τουράντ στο Γιάννη και παίζει ο Μπρουκ Λόπε, ο Τουράντ λογικά θα μαρκάρει τον Μπρουκ Λόπε. Ναι. Και εκεί μπορεί να τον χτυπήσει. Δηλαδή μπορεί. Πρέπει να του φτύρει. Πρέπει να του ρίξει ξύλο. Αλλιώ δεν θα κερδίσει. Αν το πα να το παίξουμε καθαρά και να παίξουμε όχι, το όχι, half court. Όχι, gopt, να είναι τρελά physical. Ναι, πρέπει να είναι τρελά physical. Πρέπει να τρέχουν συνεχώ οι backs. Και πρέπει να στα επιθετικά rebound να πηγαίνουν full. Ξέρεις Που το κάνανε. Αρκετά με το shit. Δηλαδή. Η ελπίδα. Ε, και επειδή το λέμε τώρα. Εγώ έχω βάλει τα περάσουν οι backs. Εδώ θα το πει. Ναι. Οκ. Okay. Ε, που Πιστεύω είναι λιγότερο πιθανό από το να περάσουν είναι έτσι Έχει μια αίσθηση όμως Λέω ότι αν ξέρω να διαλέξω ένα Upset Ξέρω να το διαλέξω εδώ okay. ε, μακάρι, μακάρι Είναι Το πιθανότερο το ξαναλέω είναι Να κερδίσουν και σχετικά εύκολα Ναι Αλλά θεωρώ ότι θα είναι πολύ ωραία σειρά Οπότε θεωρώ ότι έχουν πιθανότητε Στις Bucks Ποιο είναι το Τι είναι δηλαδή 4-2 πιστεύω 4-2 Bucks. Πιστεύω να πάει σε 7ο παιχνίδι, έχουν πλεονέκτημα οι Nets, yeah. ανεξαρτήτω τη έδρα. Εγώ θα πω 4-2 Brooklyn. Ναι. Yeah. Ελπίζοντα να πέσω έξω. Yeah. Ναι. Δεν ξέρω. Κάτι... Θέλω να δω και το matchup, ξέρω να δω και ένα παιχνίδι. Ας πούμε, όταν είδαμε τα μεγάλα derby στη regular, βέβαια άλλα rotation κτλ. Ναι, yeah, δεν έπαιζαν τότε και τρει. Δεν έπαιζε ο Harden. Αυτό. Ο Harden είναι ο καλύτερο από του τρει. Δηλαδή mm. στη, στο impact του. Ο Durant, είναι σαν σκόρρετ, είναι τόπο όλων των <σοχή> εποχών, α πούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. <σοχή> <σοχή> ο Χάρντεν όμω είναι. Ω το όλο το μυαλό. Ναι, το δημιουργία και όλο αυτό, ναι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό. Και μετά έχει και τον Καϊρί. Δηλαδή είναι. Δεν ξέρω. Και αυτό είναι. Ρε φίλε. Εγώ ότι... πιστεύω αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω τα σώματά του αν είναι έτοιμα για αυτό. Ναι. Δηλαδή αν είναι σαφή. Αν τραυματιστεί κάποιο από αυτού. Τρελή τα πράγματα. Δηλαδή ακόμα και λίγο. Ξέρει ότι δεν μπορεί να παίξει το παιχνίδι του αυτό. Ε, δεν ξέρω. Επίση είναι αυτό που λες Δηλαδή είναι και οι τρει τόσο καλοί που αν έχει έναν αδύναμο κρίκο, θα σε χτυπήσουν ξανά και ξανά και ξανά και θα είναι άλλο κάθε φορά. Αυτό, αυτό. Δηλαδή δεν, θα το βρούνε. Και είναι πολύ ομαδική Δηλαδή ναι. δεν, θα βρουν το σωστό, αυτό το πάλι Ω προ αυτό που λέγαμε όταν είχε πρωτογίνει το trade, ω προ το scalability, α πούμε, τη επίθεση έχει αποδειχθεί ότι το έχουν βρει. Full Φουλ. Full, ναι. Γιατί δέχτηκε ο Χάρντε να κάνει τον Όλοι ρόλο του ουρανοτή πολύ. Α, ναι. Ενώ ότι αν κάποιο στου τρει βάλει λιγότερου πόντου και δεν τον νοιάζει γιατί θα κάνει 15 ασύ, είναι ο Χάρντεν που ναι. παίζει τέλεια τον, τον, ρόλο του εκεί. Δεν ξέρω ποιο θα είναι αυτό ο αδύναμο κρίκο βέβαια στην άμυνα των Μπακ. Σίγουρα θα έχουν. Δηλαδή, αν μπαίνει ο Φόρμ, α πούμε, πιστεύω θα τον διαλύουν εδώ, τον Κακομίρη. Ναι. Ο οποίο έχει παίξει πολύ καλά. Και δεν ξέρω πόσο Αντίστοιχα, οι Bucks, άμα έχουν κάποιο τραυματισμό, μετά δεν έχουν περιθώριο να ανοίξουν το rotation. Δηλαδή, ο πάγκο του είναι πολύ μικρό. Ναι. Δεν ξέρω. Κάτι. σω είναι επειδή συμπαθώ, α πούμε, το Γιάννη και θέλω να πετύχει. Ε, οπότε είναι κάτι που δεν το, δεν το έχω συνηθίσει, α πούμε, τόσο πολύ. Κοίτα, εγώ νομίζω ότι το Μιλγό πράγματι έχει κάνει πολύ καλή. Δηλαδή, έχει αμέσως, γίνει καλύτερο. Νομικός, έχει καλύτερο ρόστερ. Έχει, ο προπονητής του έχει βελτιωθεί. Αλλά είναι πολύ ψηλό το εμπόδιο. Δηλαδή, ναι. αν αποκλειστούν, δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο τι δεν κάναν καλά, όσο το ότι θα αποδειχθεί ύστερα ότι αυτή η ομάδα είναι αχτύπητη. Μπορεί πιστεύει. να του πιάσουν στον ύπνο. Πρέπει τώρα. Στα πρώτα, δύο, δηλαδή να του. Back to back. Ε, εντάξει, έστω στο ένα. Ένα πρέπει να το πάρουν. Έστε. Δηλαδή, άμα αν ξεκινήσουμε 2-0, δεν πάμε καλά. Ναι. Και είναι. Δηλαδή δεν έχουνε... Το πρώτο, το 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 τώρα που λίγο από του Celtics, α πούμε. Ναι, λίγο. αλλά πέζανε σοβαρά μέχρι το τέλο. Δεν ξέρω. Δεν παίζανε. Ναι, ήταν για το. Για πώς το Γκαρί. Όχι, το. Πώ το λένε το σήμα. Για το Λάκι. Ναι. Τι είναι αυτό, κάτι είναι. Πώ το, Leprecon. Πώς το... Ναι, ναι, πώς ναι, ναι. λένε. Λέπρεκον. Πώ το λένε. Πώ το λένε στα ελληνικά αυτό. Δεν ξέρω πώ είναι στα ελληνικά. Ναι. Ποιο ναι. είναι το. Είναι πολύ περίεργο. Τέλο πάντων. Λέπρικον είναι το τέτοιο, το τετράφυλλο νομίζω. Όχι, όχι, ο Λέπρικον είναι αυτό. Ο, ο Λάκι είναι αυτό, ρε. Ναι. Τι ομαλάχα, συνημονεί. Είναι... <laughs> είναι τέτοιο, ρε παιδί μου. Καλκάτζαρο, πώ το λένε. Δεν είναι... Αυτό είναι. Α. Ah. Είναι, ξέρει, ο τύπο του. Οκ, οκ, οκ. Ξωτικό, δεν ξέρω πώ το λένε τώρα. Δεν, δεν το θυμάμαι στα ελληνικά πώ το λέγεται. Αυτό ο τύπο. Αυτό τέλο πάντων, ναι. Και βγάζανε φωτογραφίε, ξέρει που έχει μαυρισμένο ένα μάτι και τέτοια. Ναι, day Ωραία ναι, <laughs> Ε, για πες λοιπόν. Αυτά. Δεν μπορεί να, του πιά, δεν μπορεί να τους πιάσουν ύπνο λε. Μετά έχει λίγο καταρρύψει όλα. Στο μυαλό μου το έχω αυτό. Ότι πάμε, του δέρνουμε. Τάφνε. Μπορεί να μην είναι έτοιμοι για το. Όχι για την άποψη αλλά μπορεί να μην είναι για το φυσικά που θα του πετάξουν στο πρωτογενή. Αυτό, αυτό. Τζρου. Μέχρι Τρελή άμυνα στο Χάρντεν. Τζρου Τάκερ σε κάθε φάση αγωνίδια. Τζρου στο Χάρντεν. Ναι, πιστεύω στο Χάρντεν. Και ποιο πιέζει τον Κάρι. Ο Μίτλετον. Όχι, ρε. Ναι, όχι, λε. Ανασάρα. <laughs> ε, σω θα έπρεπε ε, τώρα δεν ξέρω, κάνω σαν πρόβλημα. Τάκερ Χάρντεν. Και αυτό μπορεί να γίνει. Τζρου Καϊρή. Και μπουν μόνο. Μίτλετον, Ντουράντ και Γιάννη πίσω. Να βοηθάει. Έτσι νομίζω. Και Γιατί ο Μπρούκ δεν Μπρο, Μπρο, θα, θα, θα... μακρυμερέσει αυτή τη σειρά. Ναι. <laughs> αυτό το, αν δώσει αυτό το σουτ που έδινε στον Μπαμ, στον Ντουράντ π.χ. Μα ε, δεν θα... θα είναι αυτόματο. Μα, α, το θέμα είναι ότι αν το δώσει τον Ντουραντ αυτό που έδινε στον Μπαμ θα oh. πρέπει στην άμυνα να τον μαρκάρει ο Durant Και εκεί μπορεί να τον δείρει Ναι. Εγώ εκεί πιστεύω ότι μπορεί να το χάσουν λίγο οι Νέτ. Ναι. Αν δεν το χάσουν ούτε εκεί. Δεν νομίζω ότι θα είναι ο, ναι. ο Μπρούκ ένα παίκτη ο οποίο θα βάζει το παιχνίδι. Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ναι. Κάνει πάρα πολύ καλά πλέον μέχρι στιγμή. Ναι, ισχύει. Αλλά τον βοήθησε εκεί η σειρά. Ναι, σίγουρα. Η πρώτη. Νιώθω ότι η μπαξ είναι λίγο. Τώρα είναι η ώρα. Πεινασμένη έτσι. Είναι όσο καφενιακό για να ακούγεται. Όλα, και δεν είναι αναλυτικό. Όλα είναι καλά. Έχει και πένω... αναλυτικά στοιχεία ναι, από πίσω ισχύ, έτσι, ισχύ. που το υποστηρίζουν. Ναι, ναι. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ματσάρουν καλά στη δύο ισχύ, ισχύ. Μπορεί να χάσουν 4 4-0, Μπορεί. Ναι. Αλλά νιώθω ότι νιώθουν καλά με τον εαυτό του. Ισχύει. Νιώθω ότι είναι πεινασμένοι. Βοή... Βοήθησε και ότι ναι. δεν διαλέξαν ματσάρ. Σωστό. Και διαλύσαν τον αντίπαλό του τελικά. Είναι επικίνδυνη, ρε παιδί μου. Είναι επικίνδυνη, είναι επικίνδυνη. Μακάρι. Και δεν Σε ξέρω αν έχει και τίποτα. Θέλω και κάνα τρικάκι, α πούμε, από τον Μπαντ. Να τον βιάσουμε στον ύπνο τον Να. Βέβαια, έχει τον Ταντώνη διπλά. Καλά, και αυτό στην άμυνα δεν είναι yeah, yeah. Ναι, ρε, εντάξει, ναι, όντω. Η, η άμυνα είναι. θα είναι. Ναι. Η επίθεσή του θα είναι φοβερή. Αυτό όλοι. και θέλω λίγο τάφνε. Θέλω λίγο τώρα πάμε. Πάμε να του πάσουμε στο ξύλο. Αυτό, να να, να του δίνουμε. Δεν γίνεται αλλιώ. Μακάρι, μακάρι. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Αυτέ είναι οι προβλέψει μα. Τέσσερα δύο. Ήρθα σήμερα τέτοιο, ε. Bluza με Lakers. Lakers Magic. Έχει δει αυτό το meme με το χάρο που μπαίνει στη μία πόρτα. Ναι ναι ναι, 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 Αυτό είμαι εγώ. Ω Lakers. Όσο... Αρχικά φόρησα του Celtics. Άρε, φίλε. Μη σε ξαναδώ με μπλουζά. Σα καθάρισα. Πήγα στο podcast που κάναμε το Σάββατο. Μπλουζά Νίξ. Φύγανε. Πάρτε Πήγαμε προχθέ για φαγητό. Μπλουζά Wizards. Άρα είσαι υποθετικό. Ναι, και τώρα λέω σήμερα Λέγκερ, πάρε για κάνω Άρα μην φοράει μπαξ. Ναι, δεν έχω. Α, δεν έχει μπαξ. Ναι. Γιατί. Ενώ έχω nets Μήπω έπρεπε να βάλει Εντάξει. Όχι, αυτό. Πιο μετά. Όταν θα είναι η ώρα να το καθαρίσω. Άρα τώρα μήπω. Και το λέμε στον μέλλον γιατί αυτοί είμαστε. Αν θέλουμε τι σειρέ τη Δύση, να κανονίσουμε ένα νωρί στο επόμενο podcast. Αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο preview. Τι τι ενός. Ενός. Ναι, θα το δούμε αυτό. Εντάξει, θα το φτιάξουμε το preview. Κάτσε να βγουν πρώτα. Γιατί μπορεί, α πούμε, το Game 7 του. Άμα πάει Game 7 των Mavericks να είναι την Κυριακή. Οπότε ναι, αυτό λέω. Την επόμενη εβδομάδα, αλλά νωρί ίσω. Για να δούμε πότε θα σα πει το τι... podcast. Θα κανονίσουμε. Ακόμα δεν έχουμε κανονίσει τι θα. Ναι, πρέπει ναι, να δούμε λίγο πώ θα βγουν τα μάτ. το Σαββατοκύριακο, αλλά έχουμε πρόθεση να το κάνουμε. Είναι πολύ φαν και ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έχει πολύ ανταπόκριση. Το οποίο το κάνει πολύ ευχάριστο. Και όσο πάμε θα βελτιωνόμαστε και εμεί ναι. αυτό. Για να δούμε τι θα δούμε στη συνέχεια. Go Bucks. Εγώ πλέον Δεν ξέρω, είναι... έβγαλα πράδει... τη φανέλα τη Βαστόνη και βάζω τη φανέλα είναι, του Γιάννη. Ναι, πραγματικά. Και είναι... Μακάρι να είναι χρονιά. Και η αλήθεια είναι ότι έχει την αίσθηση. Προφανώ θα υπάρχουν και άλλε καλέ ε, Σίγουρα αυτό που θα έρθει από τη θα παίζει καλά κτλ. Έχει την αίσθηση ότι αν περάσει αυτό. Ναι. <laughs> Μετά είναι λίγο πιο εύκολο να βρει. Είναι τα πολύ εφικτό. Δεν ξέρω. Λε... Για να δούμε. Και γράφουμε πάντα πριν παίξει ο Λεμπρόν το Game ναι. 6, Δεν ξέρω, δεν τον έχω ξεγράψει τελείω. Όχι, 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 όχι. Και όλα τα λοιπά. Σίγουρα, σίγουρα mm. δεν είναι τέτοιο. Και λίγο να πάμε στο δεύτερο γύρο να χαλαρώσουμε με τα παιχνίδια, ε. Ναι, καλά, εντάξει. Γιατί μια, πάμε ιδέας, μια να πάμε στι 4 είναι μεγάλη διαφορά. Πλέον και εδώ, το Euro μετά το και... μετά. Θέλω να. Δηλαδή θα είμαστε και λίγο στο Euro. Μέσα, είμαι μέσα. υπάρχουν όρια. Όπω ναι. Δηλαδή, Γαλλία εσύ, ε. Μεγαλία, σίγουρα. Γαλλία, σίγουρα, Μπενζεμά πλέον. Ε... πάμε για αυτό που έκανε η Ισπανία, Euro Mundial. Mundial Euro, συγγνώμη. Εγώ πάντα Ιταλία. Ιταλία. Και πάντα θέλω κάποια στιγμή η Αγγλία <laughs> να κάνει κάτι. Ναι. Του συμπαθώ έτσι με την τρέλα του και ναι. κάποιο outsider μικρό παντού. Ε, 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 η, Αγγλία όμω έχει και λίγο πλάκα αυτό. Έχει πολύ πλάκα. Να πάει καλά και να μην ναι, 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 ναι. κάτσει. Είναι λίγο σαν του Νίξ <laughs> αυτό. Φουλ. Πάνε όμω, όχι πάνε και δεν το κάνουν. Ναι, ναι, ναι. η Ιταλία νομίζω έχει ψιλοεύκολο όμιλο, Αλλά έχει τρελά δύσκολο όμιλο. Ποιοι είναι, στη... δεν θυμάμαι στην Ιταλία, νομίζω είναι Ιταλία, Τουρκία, mm, κάτι, κάτι τέτοιο είναι. Δεν θυμάμαι και, και πρέπει να είναι και πολύ το μάτσο αυτό μεταξύ του. Ναι, και είναι στη Γαλλία, είναι Γερμανία, Γαλλία, ε... Πορτογαλία και Ουγγαρία. Ουγγαρία. Ουγγαρία ναι. <laughs> Περνάνε, δύο. Περνάνε δύο. Πολύ βαρύ. Ματσάρε, ]まあ uh, έχω ομάδα. Και Fernando Sanders. Μmmmm, σα κοιτάξω. Όχι, μάλλον η Πορτογαλία θα μείνει έξω. να Ωραίο, Θα τα πούμε όλα. Καλά να είμαστε. Καλή συνέχεια, καλά playoff να έχουμε. Καλό προβολή να πάρουμε. Και τα λέμε πάλι Καλή επιτυχία στον Bake. g